Βασιλάκη, τι έγινε? Εσύ ήθελα να μας πεις πώς είσαι. Εγώ τώρα είμαι καλά. Τα βιάστηκα 3-4 μέρες, η αλήθεια είναι. Είχα... Ποιος άνθρωπος παθαίνει μόνος του, πώς το λένε, μυϊκό σπασμό και πέφτει τέζα μια εβδομάδα στο κρεβάτι, δεν μπορώ να καταλάβω. Το κακό το μάτι. Ναι. Γιατί όμως, έχω πειράξει κανέναν, θεωρείς? Ακόμα όχι, είναι πολύ νωρίς. Άμα ξεκινήσαμε το πρώτο επεισόδιο, δεν θέλω ότι θα γίνει στα επόμενα 5. Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είμαι καλά, ότι συνήλθα, χαπακώθηκα για να έρθω εδώ δίπλα σου σήμερα και να γίνει δουλειά, γιατί λέω, δεν γίνεται. Μα το χάσουμε. Δεν γίνεται, έχουμε part 2, λέω. Τι θα γίνει τώρα? Μας έχουν στείλει εδώ οι άνθρωποι, μας έχουν ανοίξει την ψυχούλα τους, μας έχουν πει τα πάντα όλα. Τι γινόταν να μη βγούνε? Εσύ τι κάνεις? Καλά είμαι. Αυτό. Όλα καλά. Πονά τα πλευρά μου από το... από κάτι παιχνίδι, γιατί έχω ψηλό... Μην το πω ότι έχω... Πονά τα πλευρά μου. Έμαθα ότι κυκλοφορεί ένα βίντεο buzzer beater. Μην ασχοληθούμε με αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Που έχει σώσει την ομάδα σου, της έχεις δώσει την νίκη ένα δευτερόλεπτο πριν λήξει. Καλά έχω δει. Καλά έχεις δει. Και καλά εγώ, και καλά. Ο κοινός μας φίλος Τάσος Καλπακίδης είπε την πιο σοφή ατάκα. Ναι. Από πού την αυτή η εφημερίδα. Πιστεύω. Το ίδιο πάμε. Σταύρος Τάσος. Ο Κάλπα λοιπόν είπε αυτή τη χρυσή ατάκα. Μπράβο. Σταύρο, φιλιά, φιλέ. Θέλω πριν πάμε στα ηχητικά μας, να αναφέρω ένα λάθος που έκανα στο προηγούμενο podcast. Θες να τρώμε αυτόν τον κόλ μόνοι μας? Πες το, πες το. Θέλω να πω ότι, εντάξει, δεν σας καλέσαμε στα βαφτίσια. Δώσαμε τις μπομπονιέρες όμως, εμείς τις μοιράσαμε ό,τι ήτανε. Στο προηγούμενο επεισόδιο δεν μας έστειλε το ηχητικό της Bubble Bubble ο Νίκος ο Λιτσαρδοπούλος, αλλά ο Ηλίας ο Κυριακόπουλος. Είπα, θα βγω στο βήμα πάνω και να παραδεχτώ το λάθος μου. Και είπαμε ότι από εδώ και πέρα τα παιδιά θα με φωνάζουν νονά. Έτσι. Έτσι. Πες λοιπόν, άλλη μια bubble bubble. Bubble bubble. Τώρα θα σου έλεγα, αλλά θα μας κόψουν. Πάμε. Λοιπόν, δεύτερο μέρος, όπως είπαμε. Καινούργιες ομάδες, καινούργια ηχητικά. Εδώ ήμασταν λίγο πιο συγκρατημένοι. Τους τρομάξαμε, νομίζω. Αγχωθήκανε κάποιοι, θα τα ακούσετε σε κάποιο ηχητικό. Δεν έχω. Καναδιά είπαν ένα play-off, κανένα πρωτάθλημα. Αλλά είχαμε, αλλά δεν ήταν το ίδιο με τίποτα, το... Τίποτα, ρε, εδώ ήτανε, ξέρουμε ποιοι θα καταλάβουν πλέον τις παρακάτω θέσεις. Αφού έτσι, δηλαδή οι μεν έχουν θέσει ως στόχο συγκεκριμένη κατάταξη. Τώρα αυτή λίγο δεν ξέρω. Να δούμε. Εγώ δεν βιάζομαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Είμαστε πανέτοιμοι. Κύριε Διάμε, είμαστε έτοιμοι. Και να είστε και εσείς πανέτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Σωτηρίου και Shoot Banana. Γεια σας, φίλοι μου. Shoot Banana. Πάμε στα χρόνια του γυμνασίου, όταν εμείς οι πρωταθλητές του Pro παίζαμε σταμάτητα. Κάποιες φορές και 10 ώρες τη μέρα. Κάναμε καψίματα και στο τέλος παίζαμε εντελώς μηχανικά. Στην τρελή κούραση, σουτάραμε από το κέντρο, προσπαθώντας να βάλουμε εντυπωσιακά γκολ. Μέχρι που βγήκε η φράση, αν δεν είναι σουτ μπανάνα, δεν μπαίνει γκολ. Χρόνια αργότερα, εγώ και ο αρχηγός μας, ο υπερταλαντούχος Τόλης, αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια μπάντα μπάσκετ για να ξαναβρούμε τους παλιούς φίλους. Στο τηλέφωνο, οδηγώντας μετά τη δουλειά, αρχίσαμε brainstorming ονομάτων. Φαντάσου τώρα γελία ονόματα. Κάποια στιγμή μου λέει ο Τόλης, ρε σε ψηλέ, σιγά να το πούμε σουτ μπανάνα. Παγώνω, φωνάζω αυτό είναι και κλείνω το τηλέφωνο. Ήθελα απλώς να μην μου αλλάξει γνώμη. Έτσι, το σουτ μπανάνα προήλθε από τις ηρωικές παιδικές μας αναμνήσεις. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να σουτάρουμε άλλα μπανάνα και να ζήσουμε μοναδικές στιγμές. Μίλησε λίγο για την εισαγωγή. Γιατί δεν έχω μια κάμερα για τις αντιδράσεις. Γκούρλω στα μάτια μου στην εισαγωγή, θέλω να ξέρετε, γιατί λέω κάτι έγινε. Δεν μπορεί. Αλλά να ξέρετε ότι αυτά θέλουμε. Μη μασάτε. Επίσης, θέλω να σχολιάσω πόσο πολύ συμπαθεί τον Τόλι. Τον είπε υπερταλαντούχο. Ναι. Μ' αρέσει.
Να πω ότι εγώ το Sweet Banana το ακούγα πρώτη φορά. Κι εγώ, δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, εσύ είσαι και σουτέρ βέβαια, θα μπορούσε να το έχεις ακούσει κάπως κάπου. Αυτό είναι ποδοσφαιρικό όμως, σου είπε ο άλλος. Σωστό. Παίζω κι εγώ μπαλά, αλλά πρώτη φορά το ακούω. Α. Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε κάποιο πιο αρμόδιο για... να σου πω. Προχωράμε. Έχουμε γενικότερα ποδοσφαιριστές στην παρέα. Εγώ αυτό έχω να πω. Δηλαδή, πολλοί κόβουν το ποδόσφαιρο και ξεκινάνε το μπάσκετ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Το Sweet Banana είναι από τα πιο εφάνταστα ονόματα από τις καινούργιες ομάδες που ήρθανε. Αν κρίνανε και από τον αρχηγό, ταιριάζει στο ύφος της ομάδας. Έχει κάνει... Τώρα, ξεκινάει το voice. Θα μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή, θεωρώ. Α, τόσο θες. Το ακούω. Εγώ θα στείλω SMS που στέλνουν. Δεν ξέρω, στέλνουν SMS. για να συνεχίσει να πάει στην επόμενη φάση και τα σχετικά. Ωραία, λοιπόν, αυτή ήταν η Shoot Banana, παιδιά. Ελπίζω να βάζετε περισσότερα shoot, βέβαια, στο μπάσκετ. Αν δεν μπαίνουν, χρησιμοποιούμε το ταμπλό. Βολές, τρίποντα, lay-up. Αν δυσκολεύεστε, στοχεύστε το ταμπλό. Το τετραγωνάκι. Λοιπόν. Έτσι, είναι όπως το λέω, πιο εύκολος τρόπος να βάζεις καλάθι. Είναι αντιμπάσκετ, συμφωνώ, αλλά... Δουλεύει. Το αποτέλεσμα μετράει. Έτσι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Μότο Ιωαννίδης και με έναν πολύ παλιό γνώριμο της διοργάνωσης. Είναι ο Στέλιος ο Φάβας. Ο Στέλιος ο Φάβας διακρίνεται για δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι το μπάσκετ και το άλλο είναι τα τσιφτετέλια που χορεύει πάνω στα τραπέζια. Αν είστε τυχεροί και βρεθείτε σε κάποιο γλέντι με το Στέλιο το Φάβα, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Προς το παρόν πάμε να μας συστήσει την ομάδα. Καλησπέρα σε όλους. Η ομάδα Μότο Ιωαννίδης φτιάχτηκε από μένα και το μάστορα της καρδιάς μας, τον Μιχάλη Ιωαννίδη, που είναι και ο κοινός παρανομαστής όσων είναι στην ομάδα, γιατί έχει υπάρξει συμπαίκτης με τους περισσότερους στην Εσκανά. Αρκετοί ήμασταν συμπαίκτες και κάποιοι αντίπαλοι για χρόνια. Αλλά λόγω Ιωαννίδη είχαμε πει μόλις σταματήσουμε όλοι από τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα που παίζαμε, θα πρέπει να παίξουμε συμπαίκτες. Τώρα για τους στόχους της ομάδας είναι να το ευχαριστιόμαστε, να περνάμε καλά και εννοείται το βασικό μετά να πηγαίνουμε για φαΐ και μπύρες. Και όπου βγει. Πάνω απ' όλα υγεία και καλά να περνάμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς και συγχαρητήρια για ό,τι έχετε φτιάξει. Πάτερ φαμίλιας ο Ιωαννίδης, έχει βγάλει όλους που είχα τους φτερούγες. Τους μάζεψε. Αυτή μαζί με το Blue Rose, έχω την αίσθηση ότι είναι υπό την ευρύτερη αιγίδα των War Gamers. Άκουσε με λίγο. Οι πειραιώτες είναι ένα σώμα γενικότερα. Ναι, δηλαδή το ότι υπάρχουν 5-6 διαφορετικές ομάδες ανάμεσά τους δεν έχει καμία διαφορά. Δηλαδή, που είναι και οι Wargamers, η Reload που ήταν μέχρι πέρσι, η Μότο Ιωαννίδης, Blue Rose και γενικότερα οι πειραιώτες έχουν ένα περίεργο δέσιο μεταξύ τους. Και εντός και εκτός παρκέ. Είδα μια συνέντευξη τώρα πρόσφατα με το Blue Rose. Δηλαδή αυτό το τοπικιστικό που έχουν τους βγαίνει παντού. Εντάξει. Είναι... Καλό είναι. Από το να πλακώνονται μεταξύ τους σαν το Γάλλιο που λέγαμε την άλλη φορά, καλύτερα. Εμείς είμαστε διαφορετικά όμως. Εντάξει, cities, δεν είμαστε. Αυτοί είναι όλοι, πώς το λένε, ανακατεύουν μόνοι τους τη μαγιά, όλοι μαζί τη ζύμη, μεταξύ τους, ένας τον άλλον. Ναι. Πάει ο ένας από εδώ, πάει άλλος από εκεί, πάει άλλος παραπέρα, έτσι από εδώ από εκεί. Δεν είναι... Ωραία είναι αυτά. Ναι, είναι αιμομιξίες αυτές οι πειραιώτικες, εγώ που πλέον... δεν ξέρω πώς θα τις χαρακτηρίσω αλλιώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ανδρέα Μπεναρδί και Σαν Αντώνιο Σπέρμς. Καλησπέρα, είμαι ο Ανδρέας Μπεναρδής από το Σαν Αντώνιο Σπέρμς, προπονητής της ομάδας και υπεύθυνος διαχειριστής. Το όνομα της ομάδας δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ερμηνεία από πίσω, ήταν κάτι έτσι εφάνταστο που δημιουργήθηκε πριν από 6-7 χρόνια όταν και πρωτοφτιάξαμε την ομάδα. Ήμασταν σε άλλα πρωταθλήματα στο παρελθόν. Φέτος κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα στο μπασκετάκι. Θεωρώ ότι έχουμε ένα καλό ρόστερ, αν και έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στην ομάδα, γιατί δυστυχώς μας πήγανε παιδιά τα οποία υπήρχαν και παίζουν τώρα στη Master και στην Elite League. Οπότε πρέπει κάπως να τους αντικαταστήσουμε.
Και ο στόχος της ομάδας είναι να δέσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να το ευχαριστηθούμε. Και επειδή υπάρχει ποιότητα στην ομάδα, μάτς με το μάτς να γινόμαστε καλύτεροι. Και γιατί όχι να μην μπούμε και στα play-off, και στα... είτε στα play-off είτε στα play-in, στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Καλή σεζόν να έχουν όλες οι ομάδες, με υγεία σε όλα τα παιδιά. Μου κίνησε την περιέργεια τώρα αυτός. Τι? Θέλω να ψάξω να βρω ποιοι, για ποιους παίχτες μιλάει από Μάστερ και Λίτ. Θα πάω μου πεις. Αυτοί έχουν έρθει από τους Miami Heat. Είναι φίλοι των Miami Heat. Αυτοί λογικά παίζανε αλλού όλοι μαζί, σε κάποιο άλλο ανεξάρτητο πρωτάθλημα και τα σχετικά, και αποφασίσανε να κατέβουν και σε εμάς. Οπότε, επειδή οι μεν συνεχίσανε σε συγκεκριμένες ομάδες, μπορεί να είναι στους Heat, μπορεί να είναι στην Τριποντοκρατία. Α, είναι από εκεί. Μπορεί, εντάξει, ναι, είναι αυτό το κύκλωμα. Αυτό εννοεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κατάφερε να καλύψει το κενό που μπορεί να δημιουργήθηκε, αλλά ελπίζω να τα κατάφερε. Στην έλυσα την απορία σου. Την έλυσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάλυψες πλήρως. Και σε αυτό. Θέλω να σχολιάσω αυτό το... το cool, το χαλαρό, ότι εντάξει, το όνομα ήταν τυχαία, δεν το σκεφτήκαμε και ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή το sperms... Δεν το βρίσκεις. Το χρησιμοποιούν πολύ γενικότερα. Έχουν περάσει ομάδες, δηλαδή, που έχουν σαν ανάργυρες, sperms... τους αρέσει το συγκεκριμένο, ναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα δούμε τους σαν Αντώνιο sperms. Το κύπελο ήταν... δεν τα πήγανε πάρα πολύ καλά, νομίζω δεν κάνανε νίκη. Λέξε. Τώρα το πρωτάθλημα είναι μια άλλη συνθήκη βέβαια. Εμένα μου αρκεί το ότι είναι έμπειρη ομάδα. Τώρα για να, νομίζω ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους χωρίς τους άλλους. Ρε φίλε, περίμενε λίγο. Το ίδιο είναι δηλαδή να κατεβαίνεις, να πέσεις αυτό, με το Λεμπρόν. Να το αιτιολογώ, ναι, ναι. Χωρίς... παράδειγμα τώρα, δεν ξέρω αν έφυγε κανένας Λεμπρόν. Ναι. Έτσι είπα τώρα ένα γνωστό όνομα, εγώ να υπάρχει. Mm. Λοιπόν, Lazy Pistons και Γιάννης Ερίπης. Και αυτοί έχουν σπάσει. Ήτανε οι Red Ghosts και δημιουργήσανε άλλες τρεις. Δυο-τρεις ομάδες, γιατί δεν τους χωράει ο μπασκετικός χάρτης πια. Ο Ερίπης, αφού θα μας πει για την ομάδα και τα σχετικά μας, έχει ανεβάσει και πολύ τη διάθεση με αυτά που λέει. Για γιατί, πάμε. Έτσι λέει καλά λόγια και θέλουμε και εμείς να ακούσουμε καλά λόγια που και που. Έτσι. Παιδιά, τόσο δουλειά ρίχνουμε. Λοιπόν. Γεια σας, γεια σας και από μένα. Είμαι ο Γιάννης από τους Lazy Pistons. Σχετικά με το Lazy Pistons, έχοντας δει μια ομάδα που λέγεται Detroit Pistons, το λάτρεψα, απλά το λάτρεψα. Είμαι μηχανικός αυτοκινήτων και ήθελα να περιλάβω τον όρο Pistons σε μια ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που ο βασικός κορμός έπαιζε πέρσι στους Red Goats, αλλά έχοντας ο καθένας από ένα-δύο φίλους που έπρεπε να συμπεριληφθούν κι αυτοί, έπρεπε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα για να μας χωρέσει όλους. Ο καθένας έχει το δικό του κίνητρο γιατί θέλει να παίξει σε μια μπασκετική ομάδα. Για κάποιους είναι η αγάπη για το άθλημα. Μας άρεσε από μικρούς, βλέπαμε NBA, έχουμε κάνει είδωλα παίχτες και φυσικά το ελληνικό μπάσκετ. Από εκεί και πέρα είναι ο αθλητισμός ο ίδιος. Κάποιοι οι οποίοι παίζανε σε ποδόσφαιρο, τους άρεσε πάρα πολύ η διοργάνωση και ήθελαν να έρθουν να παίξουν για μια μπασκετική διοργάνωση με λιγότερη επιτυχία. Το βασικό είναι όλοι να μην αράζουμε στους καναπέδες και να γινόμαστε τετράπαχοι. Τώρα αυτό δεν νομίζω να βρίσκαμε μια καλύτερη διοργάνωση να το κάνουμε. Είναι μια διοργάνωση που πραγματικά σε κάνει να κολλάς. Κολλάμε στα πάντα, στο πόσο καλό είναι το κλίμα για όλες τις ομάδες, ότι έχουμε πραγματικά γήπεδα που παίζουν ομάδες ακόμα και της Α1 και μπορούμε να παίξουμε και εμείς για άμπαλη, αλλά και οι στατιστικές και όλα αυτά που κολλάνε όλοι ειδικά με το efficiency. Κάνετε μόδα αυτές τις διοργανώσεις και είναι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί για πολύ καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια καταρχάς. Μπασκετομάνα η Red Goats. Θέλω να σχολιάσω τρία πράγματα εγώ στο συγκεκριμένο ηχητικό. Ένα, ότι έχει κλέψει ουσιαστικά το όνομα από τους Detroit Pistons, όπως μας είπε. Δεν το έχει κλέψει, πήρε έμπνευση. Βερβενιώτη ζει τα δικαιώματα, θα πω εγώ. Δύο, life coach. Έτσι. Σηκωθείτε από τη βάλια καναπέδες, ελάτε να αθληθείτε, μην γίνεστε, πώς το λένε, κουράδες, θα το πω έτσι. Τετράπαχοι. Ναι, και ότι και αυτοί από ποδοσφαιρική γίνανε μπασκετικοί. Πολύς κόσμος. Άρε Μάνο Γιακουμή, πώς τους έχεις φτιάξει όλους.
ο πρόεδρος. Πώς σου φάνηκε? Ωραίος, ωραίος. Και έχουν και κόσμο. Δηλαδή, τους πέτυχα εγώ σε ένα μάτι στο Κάρνο που ήταν αρκετά μαζεμένοι. Που εμένα μου αρέσει να βλέπω στην αρχή, γιατί βλέπω κάτι πεντάδες, εξάδες, αυτοί μαζεύονται. Εγώ τους Σερίπηδες τους έχω μπερδέψει 500.000 φορές. Είναι δύο Γιάννηδες Σερίπηδες. Δύο πρόεδροι. Ναι, οι οποίοι είναι εξαδέρφια. Και θέλω να κάνω κάποια επικοινωνία ή να στείλω κάποια απόδειξη οτιδήποτε. Και όχι, δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλος. Όχι, δεν είναι ο άλλος, είμαι εγώ. Λέω, παιδιά, εντάξει. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα πλέον σταματάει ευτυχώς με την νέα γενιά. Τώρα θα έχουμε συνέχεια Πάτροκλους και Έκτορες και Ίωνες και δεν ξέρω τι, γιατί. Ναι. Δημιουργούσε μια σύγχυση. Να τους ξεχωρίζουμε. Να ξεχωρίζουμε, μπράβο. Βάλτε στην εικόνα προφίλ την ομάδα για να τη βοηθήσετε. Να μην τα μπερδεύουμε. Σωστό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Δημήτρη Βικτοράτο και Μιλφ Walkie Bucks. Λοιπόν, καλησπέρα. Ονομάζομαι Δημήτρης Βικτοράτος, είμαι ο αρχηγός των Μιλφ Walkie Bucks. Όλο αυτό με το όνομα, την ομάδα, τέλος πάντων φτιάχτηκε το καλοκαίρι, που εγώ σαν αρχηγός είπα την ιδέα σε κάποια παιδιά από το βόλεϊ, γιατί παίζω βόλεϊ, οπότε κάποια παιδιά που έστω βλέπουν λίγο μπάσκετ, πηγαίνουν και λίγο γήπεδο, είπαν ναι. Έπειτα έστειλα μήνυμα σε κάποια άλλα παιδιά που έπαιζα παλιά μπάσκετ στην ίδια ομάδα και ψηθήκανε. Το πρώτο θέμα ήταν το όνομα. Είπαμε πολλές επιλογές, είχαμε το Abba Lakers, είχαμε το Ημερακλείδες και ένα παιδί πέταξε αυτό το όνομα, το Milwaukee Walkie Bucks, και οπότε το επιλέξαμε, ήταν ένα αρκετά αστείο όνομα και οπότε είπαμε να βάλουμε αυτό. Στοχή της ομάδας ξεκάθαρα να περάσουμε καλά. Δεν θα μας χάλαγε να περάσουμε και στους πρώτους 8 για να παίξουμε παραπάνω παιχνίδια. Οπότε αυτή είναι η στόχη μας και αυτή είναι η Milwaukee Walkie Bucks. Θέλει να φορέσει τη φανέλα του ο Σωκράτης ο Κεσανίδης. Γιατί? Να σου πω. Το είπε. Γιατί? Του άρεσε πολύ. Δηλαδή, του άρεσε πολύ του Σωκράτη η ομάδα αυτή. Και για να το λέει ο Σωκράτης, κάτι ξέρει. Εγώ με το Milwaukee Walkie πίστευα ότι θα ακούσουμε κάτι γύρω από αυτό. Ναι. Αλλά στην τύχη βγήκε το όνομα. Δηλαδή, λίγο. Σήγησε η κάψα μέσα μου. Είχε μεγαλύτερες προσδοκίες. Ναι, είχα μεγαλύτερες προσδοκίες, αλλά και αυτοί κάπως τυχαία το βρήκαν. Δεν έχει κάποιο background. Αυτός όντως παίζει βόλεϊ. Άμα τον δεις, δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι. Είναι αθλητής, ναι, ναι, ότι είναι στα βόλεϊ και αυτά. Είναι καλή ομάδα, τους έχω δει και εγώ μια φορά. Αθλητική. Να σχολιάσω ότι αυτός θέλει να περάσει στα play-off για να παίξει παραπάνω παιχνίδια. Δεν τον νοιάζει έγκλη. Τον νοιάζει απλώς να βρίσκεται μέσα στο παρκέ. Αμέ, να πάμε στο Final Four. Γιατί θέλω να πάρω την κούπα για να έχω να παίζω. Λοιπόν, η επόμενη ομάδα μπορεί να είναι η αγαπημένη μου από τις καινούριες που έχουν έρθει λόγω ονόματος. Α, κατάλαβα. Θα κάνω μια ερώτηση σε εσένα εδώ και στο μοντέρμα στο Διαμαντή. Το φαινόμενο της μπλε μπάλας το ξέρετε? Ναι. Το ξέρετε πριν το συζητήσουμε, την αλήθεια θα μου πείτε. Ναι. Το ξέρετε. Ναι. Ωραία. Θα πούμε λίγο πώς μας εξηγεί ο συγκεκριμένος όπου βγήκε το Blue Ballers και μετά θα γίνουν τα κατάλληλα σχόλια. Καλησπέρα σε όλους. Οι Blue Ballers δεν είναι μια απλή ομάδα, αλλά μια ιδέα, η οποία γεννήθηκε στο καψάλι των κυθύρων από 4-5 φτωχόπαιδα που είχαν το όνειρο ενός δαχτυλιδιού. Όπως καταλαβαίνετε, στο NBA δεν θα πάμε λόγω πολλαπλών τραυματισμών, οπότε αποφασίσαμε να κατέβουμε στο μπασκετάκι για να σας χαρίσουμε ατελείωτο σέου. Μιλώντας αλληγορικά πάντα, το όνομα της ομάδας μας προέρχεται από την ατέρμονη και μη επιτυχημένη επιθυμία των παικτών μας να φτάσουν στην ολοκλήρωση. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το νησί των Κυθύρων, πέρα από την ατελείωτη ομορφιά, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς πλήττει από μια τρομερή ξηρασία. Οπότε προσκαλούμε εσάς και τη θετική σας ενέργεια στο νησί μας, ώστε του χρόνου απλά να λεγόμαστε Ballers. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε στο τελικό. Βίλες αυτό, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί, θέλω να μου πεις δύο σχόλια για την ατέρμονη ανάγκη που θέλουν να φτάσουν στην ολοκλήρωση. Ποια ολοκλήρωση είναι το θέμα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Την μπασκετική. Σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν. Κοίτα, καταρχάς, να πω ότι
μας βάζει το κλίμα αυτό το γελάκι που κάνει στην αρχή. Αυτό το στην αρχή. Δηλαδή μου έκανε κλικ στον εγκέφαλο ότι κάτι καλό έρχεται από την αρχή. Λοιπόν, να πούμε και δύο επιστημονικούς όρους, να ενημερώσουμε το κοινό που μας ακούει. Το φαινόμενο των μπλε μπαλών ή επιστημονικά επιδειδυμική υπέρταση είναι όταν τα αγοράκια βρίσκονται σε μία έτσι υπερδιέγερση, σεξουαλική υπερδιέγερση, η οποία δεν καταφέρει να φτάσει στο στόχο της. Οπότε δημιουργείται συσσόρευση αίματος και δεν τους αφήνει... Τα διαβάζεις, να ξέρετε. Δεν τα έχω διαβάσει. Δεν τα διαβάζω. Το κοίταξε στην αρχή, ναι. Εντάξει. Έτσι, να λες αλήθεια. Το άπερο πίσω. Έτσι, μπράβο. Δεν τους βοηθάει να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν τον εαυτό τους. Οπότε αυτό το φαινόμενο που διαρκεί κάποια λεπτά ή δευτερόλεπτα ή το οτιδήποτε λέγεται blue balls. Το ξέραμε. Να ενημερωθούν αυτοί που δεν το ξέρουν. Οπότε, αν κάποιος το έχει πάθει ή το πάθει, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί να συμβεί, να ξέρετε δεν είναι κάτι, μπορείτε να βοηθηθείτε και μόνοι σας να ηρεμήσετε από αυτό το φαινόμενο που μπορεί να σας βρει. Ευχαριστούμε τους Blue Ballers για αυτό το ηχητικό και για αυτή την επεξήγηση που μας δώσανε. Και θέλουμε δωμάτιο για το νησί των κυθύρων, γιατί είναι τέλεια τα κύθυρα. Σε προνομιακή τιμή για την γλυκερία. Ναι. Και για μένα. Αφού μας προσκαλείτε, παιδιά, να βρείτε και ένα δωμάτιο, ένα κρεβάτι να ξαποστάσουμε. Έτσι, όχι. Τι τσάπα, θα σας βοηθήσουμε να πάτε στην ολοκλήρωση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από αυτό το ευχάριστο έτσι... ενημερωτικό break. Ναι. Λοιπόν, με το Μαρμαντάκι Σπύρο και από το Άσυλο 53. Καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Ονομάζομαι Σπυρίδο Μαρμαντάκης. Προέρχομαι από την 53 Asylum, μια νέα ομάδα η οποία έχει μπει στο τουρνουά του μπασκετάκι. Το όνομά μας δεν είναι κάθαρα από τα πιο μπασκετικά, το γνωρίζω. Η ιδέα προήρθε από μια σειρά ονομάτων την οποία θέσαμε, αλλά δεν βρίσκαμε άκρη. Επομένως, ένα από τα άτυπα ιδρυτικά μέλη χαρακτηρίζει όλη προσπάθεια τρελοκομείο. Επομένως, άσυλο, επομένως και το ασάιλο. 53 το τυχερό μας νούμερο. Η δημιουργία έγινε μια μέρα στη δουλειά που βλέπαμε τα βιντεάκια και είπαμε ότι θέλαμε να συμμετέχουμε. Και οι στόχοι της ομάδος είναι να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας και γιατί όχι να διεκδικήσουμε μια θέση που θα οδηγήσει στα play-off. Το γκουπ που ακούσατε είναι ότι ο Διαμαντής εδώ πέρα αγχώθηκε πριν. Αγχώθηκε και του πέφτουν πράγματα από τα χέρια. Τέλος πάντων, Βασίλη, συνέχισε. Εγώ περίμενα να σου πω πού πήγε το μυαλό μου όταν πρώτο το όνομα. Λίγο Batman. Λίγο τέτοια φάση. Α, το πήγε στο Joker, Harley Quinn και τέτοια. Δεν μπορούσα να κολλήσω το 53 πουθενά όμως. Και λέω, πώς βγαίνει αυτό. Αλλά μας εξήγησε ο αρχηγός. Μας είπε ότι ο οποίος είναι, να πούμε, και 2 μέτρα κοντά, έτσι. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει. Είναι... δεν τον έχω δει. Άρα είναι καλός ψηλός όμως ή απλώς έχει το όνομα χωρίς τη χάρη. Είναι καλός ψηλός. Το λες αυτό γιατί φοβάσαι για κάποια σωματική ακαιρεότητα ή γιατί το πιστεύεις? Για πολλούς λόγους. Πρέπει να αναλύσω τα τέτοια μου. Παιδιά, έχει κυτρινήσει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι έχει πάθει. Λοιπόν, το 53, σαν τυχερό νούμερο, πώς μπορεί πιστεύεις? Στη ρουλέτα. Δεν είναι. Δεν γίνεται. Προχωράμε. Δεν φτάνουν τα νούμερα. Μπράβο όμως, Βασίλη, που μένεις μακριά από τα τυχερά παιχνίδια. Παιδιά, αν είναι να παίζετε κάτι, μόνο Novibet, αυτό μόνο, να ξέρετε. Μόνο Novibet. Γενικότερα, και αν είσαι μόνο πάνω από 21, έτσι. Να ακουστεί αυτό, να το λέω δημόσια, να ξέρουμε, έτσι. Γιατί γενικότερα από τον τζόγο δεν κέρδισε κανείς. Αλλά αν χρειαστεί, μόνο Novibet. Λοιπόν, ναι, το 53, λοιπόν, ημερομηνία γέννησης δεν είναι. Ναι. Ούτε φαντάζομαι χρονολογία γέννησης. Έχουν ένα δικό τους, εντάξει, οκ. Okay. Είναι ένα inside. Inside. Τρελοκομείο μας είπε είναι. Μένει να δούμε, να κάνουν και καμιά νίκη στην πορεία.
αν θέλουν δηλαδή play-off, θα πρέπει λίγο να το βρούμε, να το βρούμε, γιατί είναι λίγο νοθρό το ξεκίνημά τους. Ήταν ένα μάτς πολύ κοντινό που χάσανε τώρα. Τους είχα δει με τους White Mamba, που θα δούμε και στη συνέχεια. Ναι. Που τα πήγανε καλά και το χάσανε λίγο στο τέλος. Νομίζω είναι θέμα και εμπειρίας λίγο. Θα το πάλι βρούμε. Ένα βαθμό παίρνεις όμως. Δηλαδή, είτε χάσεις με έναν πόντο, είτε χάσεις με 25. Σκληρή. Το αποτέλεσμα μένει ίδιο. Λοιπόν, Παναγιώτης Παρασάλης και Rejects. Καλησπέρα από Άριο Σιφ, coach των Rejects, νεοσύστατη ομάδα στην κατηγορία Evolution για σεζόν 2024-2025. Το όνομα Rejects, είπα και σε μια συνέντευξη, προέρχεται από το γεγονός ότι σαν ομάδα, παρόλο που είμαστε ωραία παιδιά, τρώμε πολύ χι από γυναίκες, το παλεύουμε σαν ομάδα ατομικά να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο. Σιγά σιγά με δουλειά, προπόνηση, όπως και στο μπάσκετ, έτσι και στη ζωή, όλα θέλουν πίστη, προσπάθεια και πολύ όρεξη. Έτσι και εμείς με πολύ όρεξη θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρωτάθλημα, έχουμε πολύ υψηλούς στόχους, θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και καλώς ερχόντων των πραγμάτων του χρόνου να ανέβουμε κατηγορία. Έχουμε πολύ όρεξη για δουλειά, για παιχνίδια, θέλουμε να είμαστε υγιείς, αυτά. Δεν θεώρησες δηλαδή ότι ήταν αναγκαίο να μου πεις ότι αυτός είναι ο Άρης ο Ιωσήφ? Α, τον είναι πάνω μου. Εσύ δεν έκανες την επικοινωνία με τη συγκεκριμένη ομάδα. Έχεις δίκιο. Τον παίρνω πάνω εγώ σας βάθησα, έγινε και εγώ ενός ζήλεψα. Ζήλεψα. Άκυρο το όνομα λοιπόν που όπως τον παρουσιάσαμε στην αρχή. Ο τύπο άνθρωπος ισχύει στο ηχητικό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να είστε καλά. Για αυτό το blooper, τέλος πάντων. Έξω μοιράζουμε τους, τα πεστά. Τα γλυκάκια που είναι για τη βάφτιση. Όπως πάντα δεξιά. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε πίσω αυτό το κακό σκήμενο. Τι μας έμεινε, ότι είναι παντοφλάκιδες. Και ότι θέλουν να αφήσουν πίσω τις γυναίκες τους, εγώ αυτό κατάλαβα. Κατάλαβες κάτι διαφορετικό? Εγώ θα σας πω ότι δεν χρειάζεται να βάζετε αυτόν τον γκολ μόνοι σας και να βγαίνετε και να τα λέτε. Μ' αρέσει το το διαχειρίζετε με χιούμορ, αλλά εντάξει. Α, επίσης, πολύ ωραίες εμφανίσεις. Οι Rejects. Ότι θέλουν να σκόσουν πρωτάθλημα. Εντάξει, ξεκινάμε. Θυμάστε τα σφινάκια. Αν έχει μείνει τίποτα από την προηγούμενη που αμφιβάλλω αν έχει μείνει, βάλτε να πιείτε. Δεν έχει πολλά σήμερα, είμαστε χαλαρά. Είναι λίγα. Καλή βέβαια αυτή, να ξέρεις. Είναι δυνατή. Είναι πιτσιρικάδες, είναι... Και μας χάσανε και το χαλιά της χρονιάς. Ναι, και έχουν μπει ήδη στο BioSteel Magic Moments με τα καρφώματά τους και αυτά. Τώρα, αν καταφέρουν πλέον και βγαίνουν από το σπίτι τους μετά την παρουσίαση που μας έκανε ο coach και δεν τους κλειδώσουν σε κάποιο υπόγειο με ψωμί και νερό μόνο οι συντρόφοι τους, θα δούμε ωραία πράγματα από αυτούς. Επόμενη. Ενθουσιάστηκε για κάποιο λόγο. Να δούμε. Λοιπόν, θέλω να καθίσετε αναπαυτικά. Εάν είστε στο αυτοκίνητό σας, θέλω να κλείσετε τα παράθυρα, να βάλετε κλιματιστικό. Ακόμα μπορεί, επιτρέπει ο καιρός να βάλουμε κλιματιστικό με αυτή την υγρασία που έχει. Ωραία. Μας έχει βρει κακό μεγάλο. Θέλω, αν είναι στο σπίτι σας, να κλείσετε οτιδήποτε άλλο έχετε ανοιχτό, να δυναμώσετε το μέσα από το οποίο ακούτε, γιατί ο Κωνσταντίνος Δήμου, από τους Πελαργούς, μας λέει ιστορία. Δεν μας λέει απλώς την προέλευση, μας λέει μια μπασκετική ιστορία και πρέπει όλα τα παιδάκια να κάτσουμε γύρω-γύρω και να την ακούσουμε. Ένα χαρτί και ένα στυλό πριν κάτσετε. Έτσι. Δεν ξέρω αν τα ξέρει αυτός απ' έξω, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να έρθει σε συνέντευξη και να ρωτηθείτε. Πείτε μας τη δωδεκάδα την τάδε. Θα καταλάβουμε αν μας ακούτε ή όχι. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Γεια σας, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δήμου και είμαι πρόεδρος, αρχηγός, coach και general manager της ομάδας Πελαργή 1987. Θα σας πω λίγα λόγια για την ομάδα μας, καθώς και για το όνομα που φέρει. Ήμασταν αρχικά τέσσερις μπαμπάδες και η Ακαδημία Μπάσκετ που παίζουν τα παιδιά μας διοργάνωσε τον Ιούνιο του 24 ένα τουρνουά 3-on-3. Εκεί φτιάξαμε μια ομαδούλα, την οποία την ονομάσαμε Πελαργή 1987. Παίξαμε αρκετά καλά, με αποτέλεσμα να κερδίσουμε το τουρνουά. Έτσι είπαμε να το συνεχίσουμε. Ψαχτήκαμε και φυσικά διαλέξαμε την καλύτερη διοργάνωση που υπάρχει στο νομό Αττικής, το μπασκετάκι.
Το όνομα της ομάδας προέκυψε από το έπος στο Ευρωμπάσκετ του 87, όπου ο Πελαργός ήταν η μασκό του Ευρωμπάσκετ και το όνομά του ήταν Ολύμπιος. Επίσης με το όνομα θέλουμε να συνεχίσουμε να τιμούμε την πορεία και την απόλυτη καταξίωση της τότε εθνικής ομάδας που με μπροστάρει τον Νίκο Γκάλη και τα άλλα παιδιά, Νίκο Σταυρόπουλο, Παναγιώτη Γιαννάκη, Αργύρη Καμπούρη, Μιχάλη Ρωμανίδη, Νίκο Φιλίππου, Λιβέρη Αντρίτσο, Παναγιώτη Φασούλα, Μέμο Ιωάννου, Φάνη Χρυστοδούλου και με προπονητή τον Κώστα Πολίτη, κατάφερε να αναγεννήσει το μπάσκετ στην Ελλάδα και όπου σε κάθε γωνιά φτιάχτηκε γήπεδο μπάσκετ και ακαδημίες μπάσκετ της εποχής γέμισαν με εκατοντάδες μέτρα ουρά από παιδάκια που ήθελαν να εγγραφούν σε αυτές. Και φυσικά να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Ευχαριστούμε εσάς που με την εργασία σας μας δίνετε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια διοργάνωση. Μου οδηγώ την άθληση, την υγεία, τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία και σβήνοντας ενδεχόμενα αποθυμένα. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ελπίζω η ομάδα μας να κάνει μια καλή πορεία. Πάντα μέσα στα πλαίσια του συναγωνισμού και το αγωνίζεστε και να το απολαύσουμε όλοι μας όπως και οι αντιπαλοί μας. Ευχόμαστε σε κάθε ομάδα ξεχωριστά καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια στο έργο σας. Έχετε 5 λεπτά να γράψετε τη δωδεκάδα της Εθνικής και όποιος θέλει να πάρει ένα έξτρα βαθμό θα γράψει και το όνομα της μασκότ το 1987. Έτσι, αν δεν το γράψετε, δεν σηκώνεστε, δεν πάμε για διάλειμμα. Εγώ θέλω να πω στους 40 πλάς, σκουπίστε τα δάκρυα από τα μάτια σας, γιατί σας ράντισε εδώ πέρα με μπασκετική νοσταλγία. Μας τα είπε όλο ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Ευχαριστούμε. Γιατί είναι και οι καινούργοι παίκτες, αθλητές, παράγοντες, πρόεδροι, οτιδήποτε προσδιορίζεται ο καθένας που έρχονται στη διοργάνωση και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αντιλαμβάνονται τη δουλειά που γίνεται, γιατί όποια δουλειά γίνεται, γίνεται για όλους αυτούς, παλιούς, νέους και τους επόμενους ίσως που θα μας δουν για να έρθουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που λένε, τόσο καλά λόγια. Ένα σχόλιο μόνο. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου να μας στείλεις το ηχητικό. Λίγο πιο μακριά την επόμενη φορά το στόμα από το μικρόφωνο, γιατί ήταν σαν να το έχεις καταπιεί. Αυτό. Κατά τα άλλα, ήσουν εξαιρετικός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Με κάλυψες. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, gentlemen και κοιντζίδης Ματθαίος. Ελπίζω να το λέω σωστά. Το λέω σωστά? Το ίδιο ελπίζω και Ματθαίος. Λοιπόν. Καλησπέρα στο Μπασχετάκι και σε όλη την οικογένεια από εμάς, gentlemen. Εμείς ουσιαστικά ξεκινήσαμε σαν ομάδα ποδοσφαίρου, όχι σαν ομάδα μπάσκετ. Τρία παιδιά σε ένα σουφλατζίδικο, με θυμάμαι χαρακτηριστικά που συζητάγαμε για τη δημιουργία της ομάδας. Ξεκινήσαμε πρώτη χρονιά ποδόσφαιρο, τώρα είμαστε στη τρίτη χρονιά και λέμε να γίνουμε πολυαθλητικό σωματείο. Και ξεκινήσαμε και το Μπασχετάκι, χαβαλέ, συμφοιτητές είμαστε. Οι περισσότεροι μαζευτήκαμε και λέμε να κατέβουμε και για μπάσκετ, επειδή μας αρέσει το μπάσκετ και οι περισσότεροι της παρέας είναι μπασκετικοί και κατεβάσαμε και ομάδα μπάσκετ. Για τους στόχους μας, εντάξει, να περάσουμε καλά, όπως και οι περισσότερες ομάδες νομίζω, εντάξει, δεν κατεβαίνουμε για να χάσουμε, προφανώς όλες οι ομάδες θέλουν να νικάνε, αλλά ο κύριος στόχος ουσιαστικά είναι να περνάμε καλά και να γουστάρουμε. Αυτά και καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. πες. Όχι εσύ, ακούω. Να σου πω κάτι. Πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με αυτό το φαινόμενο που όλοι φεύγουν από τη μπάλα και έρχονται στο μπάσκετ. Δεν είναι λίγοι. Το έχω αναλύσει πάρα πολύ πια και έχω καταλήξει μετά από βοήθεια και συζήτηση και ότι είναι πιο εύκολο να παίξεις μπάσκετ από ποδόσφαιρο. Δηλαδή, γι' αυτό τόσο εύκολα οι ποδοσφαιρικοί μπορούν να γίνουν μπασκετικοί και να διαπρέψουν κιόλας. Δηλαδή, ας πούμε, δες το Μιχάλη το νομικό, που είναι ο πρώτος στα τρίποντα στη διοργάνωση, είναι ποδοσφαιρικός.
πρέπει να έχει καλή τεχνική στο σούτ, νομίζω. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Δεν παίζουμε με τα πόδια στο μπάσκετ. Τι σχέση έχει η τεχνική που έχουμε στο σούτ του μπάσκετ, εννοώ. Αυτό σου λέω ότι. Είναι ένα skill που πρέπει να έχει για να γίνει εύκολη μετάβαση. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, έχω καταλήξει όμως ότι είναι πιο εύκολο να πα από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Το Άντως. Αντίθετο. Καλά, νομίζω όλοι αυτό κάνουμε. Όλοι οι μπασκετικοί κάποια στιγμή παίζουν. Τα παιδάκια δεν παίζουν όλα μπάλα. Ναι. Μέχρι ένα σημείο. Και κάποιοι το παρατάνε, κάποιοι συνεχίζουν. Αυτό γίνεται εκεί πέρα στο γυμνάσιο. Ναι, εντάξει, δύσκολα θα δεις το αντίθετο. Συμφωνώ. Εδώ το μπρο, όπως τον είδες. Καλός. Μ' αρέσει. Εντάξει, θέλουμε να περνάμε καλά, κόσμος. Αλλά εντάξει, όχι να χάνουμε και συνέχεια. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι, αλλά σιγά-σιγά κιόλας. Ήταν λίγο. Εντάξει, βλέποντας και κάνοντας, ρε παιδί μου. Μην μας βάλετε και πολλά μάτια στην εξεταστική. Να προλαβαίνουμε να διαβάζουμε. Ελπίζω να μην χρωστάτε πολλά, παιδιά. Καλός αθλητισμός, καλό το μπασκετάκι, αλλά να διαβάζετε κιόλας. Έτσι. Βλέπει πόσα κοινωνικά μηνύματα έχουμε περάσει σήμερα. Το έχουμε κάνει σήμερα ενημερωτικό, κοινωνικό, όλα τα έχουμε πει. Δηλαδή, okay, είμαστε εδώ για σας σε όλες τις στοιχές της ζωής σας. Λοιπόν. Ο επόμενος είναι ο Βασίλης Παπαϊφαντής από τους White Mambas. Μέχρι να συνεννοηθούμε με τον Βασίλη για να μου στείλει το χητικό, πρέπει να έχει περάσει μισή ώρα. Αλλά είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί ο Βασίλης έμαθε ότι το Viber σου δίνει τη δυνατότητα φωνητικής εγγραφής και είμαι χαρούμενη γιατί. Βοήθησα και έναν άνθρωπο, ναι, παιδί μου. Βοήθησα έναν άνθρωπο. Γιατί στην αρχή μου έστειλε selfie βίντεο, μου λέει 20 δευτερόλεπτα, του λέω Βασίλη, κάποιο λάθος κάνεις, κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Και τελικά τα καταφέραμε. Έτσι είναι πώς το λένε, είμαι τεχνολογικός πατέρας του Βασίλη του Παπαϊφαντή. Αυτό ήθελα να πω. Και να ακούσουμε τι έχει να μας πει αυτός τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Γιαριά, γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Μπασκετάκι και του Μπασκετάκι Podcast. Είμαι ο Μπιλ από τους White Mambas, μια καινούργια ομάδα στο Μπασκετάκι League. Και δεν είναι όμως καινούργια η ονομασία, καθώς υπάρχουμε εδώ πέρα και κάποιο καιρό στα social media, στο YouTube, στο TikTok, στο Instagram. Εγώ και ένα άλλο μέλος της ομάδας, ο Στέλιος Κουμουτζέδης. Επομένως, το όνομα προέρχεται από εκεί και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το πώς βγήκε. Θέλουμε ένα επεισόδιο ολόκληρο. Τώρα, ο βασικός λόγος ύπαρξης της συγκεκριμένης ομάδας είναι να αναβιώσουμε τα μπασκετικά, παιδικά, αλλά και φοιτητικά μας χρόνια. Τι θέλω να πω, είμαστε μία μίξη φίλων που κάποιοι ήμασταν κολλητοί και συμπαίχτες από το δημοτικό και άλλοι προσθέθηκαν στην πορεία στα φοιτητικά μας χρόνια. Σε αυτή την παρέα και κανονική αλλά και μπασχετική και ο βασικός στόχος είναι να περάσουμε ώρα και αν έρθουν και κάποια καλά αποτελέσματα και κάποια άνοδος, καλό δεχόμενο. Αυτά, καλή συνέχεια. Μπορώ να σου δώσω πληροφορίες. Για πες. Πες μου όσες εσύ, πες μου πρώτα σου. Όχι, εσύ. Καταρχάς, τα φιλιά μου στο Coach B και στο Στέλιο. Coach B ήθελα να το λέμε. Από εδώ και πέρα το είπε μόνος του, οπότε το κρατάμε. Ωραία. Λοιπόν. Το White Mambas, θα σας πω από πού βγαίνει. Υπήρχε ένας παίχτης που παίζει κάποτε στους Celtics, ο Brian Scalabrine, ο οποίος είχε το ψευδώνυμο White Mambas, White Mamba μάλλον. Καταλαβαίνετε από πού έχει βγει και είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή στο meme community του μπάσκετ τέλος πάντων, είναι μεγάλο όνομα αυτό του Brian Scalabrine και από εκεί βγαίνει που είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή όταν το είδα εγώ και τους ρώτησα και μου είπαν είναι από εκεί, χάρηκα από το... που έπεσα μέσα τέλος πάντων. Έχει φωτίσει ο Βασιλάκης τώρα εδώ, δεν λέει ψέματα, έχει λάμψει. Εντάξει, κάτι ξέρουμε, δεν είναι ότι είμαστε τυχαίοι. Ωραία. Αυτά. Έχεις κάτι να μας πεις όμως για τους White Mambas της διοργάνωσης ή θα μείνουμε... Παλιοί γνώριμοι. Ναι. Πολλοί κόσμοι από τα γαλλικά και πιάνο. Ναι. Αυτά. Είδαν και απόγοητα αυτά τα γαλλικά. Πώς βγάλανε τη σεζόν πέρσι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Πήγανε, κουμπόσαν στους White Mambas και είναι καλή ομάδα. Είναι καλή. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι καλή ομάδα. Ευχαριστώ που με ενημέρωσες, γιατί εδώ ο φίλος δεν είχε σκοπό να μας πει από πού πήγε. Το είπα νομίζω σε 20 δευτερόλεπτα. Ναι, πραγματικά. Ένα ολόκληρο επεισόδιο και εντάξει. Το χτίσε όμως, είδε. Σου λέει κάποιο που δεν το ξέρει και θα λέει, τι μπορεί να εννοεί τώρα αυτό. Ναι. Αλλά ήρθε εσύ και του κατέστρεψε το οικοδόμημα. Συγγνώμη, Κούτμπι. Λοιπόν. Στη συνέχεια, είναι οι Καβαλιάρδες, όπου συγχωρέσαμε εδώ πέρα,
αν δεν κάνω λάθος, το ηχητικό το στέλνει ο Κώστας ο Κριτικός. Ψιλομπερδεύτηκα λίγο στη συνομιλία, γι' αυτό το λέω. Νομίζω είναι ο Κώστας ο Κριτικός. Αν γίνει κάποιο λάθος, γράψτε το από κάτω στα σχόλια, θα το δω και θα ζητήσω συγγνώμη. Φυσικά δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, έχουν κάνει. Δεν θα πω. Θα το αφήσω να τα ακούσετε μόνος. Hello, hello. Εμείς οι πότες, κυρίοι και καβαλίες προσπαθούμε να είμαστε, αλλά μας κερδίζει το κέφι και το αλκοόλ και γινόμαστε λιάρδες. Καβαλιάρδες το λοιπόν. Ακούμε στο καβαλιάρδες, στο καβαλάριδες, στο καβαλιέρι και σε κάτι άλλο από καβ που τελειώνει σε λιάριδες. Φωνάξτε μας όπως να είναι, θα γυρίσουμε. Μαζευτήκαμε ως ετερόκλητες μονάδες τον Ιούλιο του 24, ξέρεις τώρα, φίλος φίλου κλπ. Και σιγά σιγά πέφτει η ζύμωση και δέρμος ομάδα. Κοινός παρονομαστής μας να είμαστε πρώτα καλοί συμπαίκτες. Α, και η μπύρα φυσικά, η οποία καθιερώνεται μετά από κάθε event μας για να αναπληρώσει στο έπακρο κάθε στάλα υδρότα που χύσαμε προηγουμένως. Χωθήκαμε λοιπόν στο μπασκετάκι για να κάνουμε την πλάκα μας και να χτίσουμε για καμιά οικοδομή με τα τρίποντά μας. Να μείνει και κάτι. Τα κορμιά μας δεν χρειάζεται, είναι ήδη χτισμένα και απολώνια, παρόλη την πείρα που δέχονται και το 1,70 μποϊ κατά μέσο όρο. Και αν έρθουν παραδόξεις και τίποτα ξαφνικές νίκες, καλοδεχούμενες κι αυτές. Υγεία μόνο σε όλους, χωρίς τραυματισμούς. Λιάρδες out. Σαν κάτι διαφημίσεις. Δεν σου θύμισε λίγο. Έχεις πρόβλημα με τα νερά κατά την αρχή, τι κουβάδεξ. Πώς τους είδες τους καβαλιάρδες, Θέλω λίγο χρόνο να επανέλθω. Καβαλιέρδες, καβατέτοιους. Μην πεις το τελευταίο. Λοιπόν, είναι καινούργια ομάδα και είναι καλή. Έχουν εξαιρετικά social media επίσης. Σημαντικό και ωραίες εμφανίσεις. Το Instagram τους έχει πέσει πολλή δουλειά. Ναι. Πολλή δουλειά. Μα βγαίνουν κανόνα αναλύσεις στο αγώνα. Α, κάνουν τέτοια. Ποτέ δεν πρέπει να είναι νυφάλι. Ποτέ. Το λέει και μόνος ο άνθρωπος, δεν είναι ότι είναι κάτι. Κάτι καταλαβαίνω. Το μαθαίνει από μένα. Πιστεύεις ότι είναι ένας από τους τύπους που θα καθίσει στο τραπέζι δίπλα μας κάποια στιγμή? Εύκολα. Όχι, όχι. Απλά. Επιβάλλεται, όχι εύκολα. Ναι, ναι. Απλά να έρθεις λίγο νυφάλιος ή να γίνεις, να ξεφύγεις από την νυφαλιότητα εδώ. Κατάλαβες τι εννοώ. Να σε αποτίσουμε εμείς τέλος πάντων. Ανάλογα. Αν αυτό το αποτέλεσμα βγαίνει μετά από μπύρες και δεν ξέρω εγώ τι, ας έρθει όπως θέλει. Αν είναι έτσι από φυσικού του, δηλαδή ξυπνάμε το πρωί, έχουμε να πάμε ξέρω εγώ στο γραφείο και είμαστε έτσι. Μια χαρά, μια χαρά. Οι καβαλιάρδες είναι αυτοί. Νομίζω μας τα είπε όλα. Όλα. Δεν άφησε κανένα περιθώριο να σκεφτούμε κάτι. Αυτό είπε μόνος του. Έδωσε. Content. Ναι, απόλυτο. Και νομίζω θα δίνουν γενικότερα content στην πορεία. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Άγγελος Ανδριόπουλος, Black Roots. Παλιός γνώριμος από Chicken Nuggets. Α, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Ναι. Ήταν μια ομάδα παλιά που λεγόταν Chicken Nuggets, σταματήσανε, επιστρέψανε τώρα με άλλο αφημί, καινούρια πρόσωπα κατά κύριο λόγο, όπου λέγονται Black Rooks. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να σημαίνει Black Rooks? Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Για να δούμε. Θέλω να με διαφωτίσεις. Θα προσπαθήσω. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα παιδες. Black Rooks. Αρχικά ο φίλος μου Σόκρατες προσπαθούσε στην περιγραφή στο δεύτερο παιχνίδι να αποκρυπτογραφήσει από πού έρχεται αυτό το όνομα, γιατί σημαίνει. Έλεγε κάτι για μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά κλπ. Καμία σχέση. Είμαστε οι μαύροι πύργοι, επηρεασμένοι από τους κακιστές που έχουμε στην ομάδα μας και τον coach B εννοείται. Και στόχος είναι τα play-offs, θα πω εγώ, γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε και μαυρόγατες αντί για μαύρη πύργη, αφού χάσαμε ήδη τον καλύτερό μας παίκτη, ίσως με έναν τραυματισμό. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας, δεν λέμε πολλά, θα δείξει συνέχεια. Φιλιά. Εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι κατά κύριο λόγο οι Black Rooks, από ό,τι ξέρω, είναι εκτζίδες. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι καλκιστές που αναφέρεται και ο Coach B. Εντάξει. Okay. Απαγορεύεται. Όχι, όχι, δεν απαγορεύεται. Έτσι κι αλλιώς έχει γίνει trend πλέον ως καλκιστής. Ως καλκιστής. Ναι, ναι. Δεν πάει να είσαι Απόλλωνας, δεν πάει να είσαι οτιδήποτε.
Εγώ θέλω να σχολιάσω ότι παρόλο που έχουν χάσει τον καλύτερο του παίκτη, όπως μας ενημέρωσε, ο στόχος παραμένουν τα play-off. Θα γυρίσει κάποια στιγμή. Θα γυρίσει. Ρε φίλε, δεν ξέρω. Όταν λέει χάνουμε, εγώ θεωρώ ότι τον χάνει για ένα. Δεν πέθανε ο άνθρωπος. Όχι, όχι, όχι. Τραυματίστηκε. Θα γυρίσει. Ρε παιδί μου, άλλο να πάθεις σε μια θλάση η οποία σε αφήνει έξω 20 μέρες. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Και άλλο να πάθεις, ξέρω εγώ, μια ρήξη που σε αφήνει έξω 7 μήνες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Κατευθείαν σε παρακαλώ. Οπότε θέλω μια διευκρίνηση στο κομμάτι. Δηλαδή, ναι. Εννοεί τον χάσαμε σε κάποια παιχνίδια τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάρει. Θα μπούμε play-off, αλλά θα δυσκολευτούμε. Ή τον χάσαμε τώρα και ο στόχος θα μείνει ο ίδιος και άμα βγει, βγήκε. Αυτή είναι η απορία μου. Στείλτε μας ένα δεύτερο ηχητικό να τα διαλευκάνουμε. Λοιπόν, Thunder Cats. Καλημέρα, είμαι ο Κώστας από τους Thundercats και θα σας πω δύο λόγια για την ομάδα. Αρχικά για το όνομα ψάχναμε ένα αστείο και παιχνιδιάρικο όνομα και μας ήρθε στο μυαλό αυτή η σειρά κινουμένων σχεδίων και έτσι το επιλέξαμε. Τώρα όσον αφορά για τη δημιουργία της ομάδας και τον τρόπο που δημιουργήθηκε, έπαιξαν ρόλο δύο πράγματα. Το ένα είναι η αγάπη για το μπάσκετ που έχουμε όλοι και το άλλο είναι η πολύ καλή εμπειρία που είχαμε κάποιοι από εμάς από αυτή την ομάδα που παίξαμε με άλλη ομάδα στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Και επειδή μας άρεσε πάρα πολύ, πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε μια δικιά μας ομάδα για να παίξουμε το χειμώνα. Όσον αφορά τους στόχους της ομάδας, πρώτα απ' όλα είναι το να το ευχαριστηθούμε, χωρίς τραυματισμούς εννοείται, και σαφώς να καταφέρουμε να παίξουμε ωραίο μπάσκετ. Εύχομαι καλή σεζόν σε όλους και να περάσουμε όλοι καλά. Βασίλη, έχεις προλάβει Thundercats? Παίζανε σε κανάλι, στην τηλεόραση, όταν ήμουν πιτσιρίκι. Τους παραδοσιακούς, όχι μετά που φτιάξαν τα γραφικά και τους τα κάνανε... Τους παλιούς, ναι, συμφωνώ. Γιατί... Έχουνε το λόγο που πρέπει αυτοί? Έτσι νομίζω. Εντάξει. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ ότι θα έχουνε... Thundercats λέγω ότι θα έχουνε κροκόδουλους. Φαντάζομαι έτσι. Ότι θα είναι το σωστό. Στη δικιά μου τη γενιά η Thundercats ήταν το must. Οι συμμαθητές μου θυμάμαι όλοι με την τζιτάρα είχαν παθεί τρέλα. Εδώ ο Διαμαντής μας κάνει και τις χαρακτηριστικές κινήσεις που πρέπει. Όντως, ο Κώστας Ρωτητάκος που μας μίλησε κιόλας συμμετείχε πρώτη φορά στο καλοκαιρινό. Τον πείσαμε με τις υπηρεσίες μας και αποφάσισε να μας έρθει και στο χειμερινό. Τώρα αυτά. Να είμαστε λίγο σοβαροί, να περνάμε καλά, να το ευχαριστιόμαστε. Ξέρουμε όλοι ότι έρχεστε με σκοπό να πάρετε το ροζ φιλογόνα. Διαψεύστε με, εδώ είμαι. Και απλά αυτό, αλλά... Εντάξει, καλά, συμφωνώ και εγώ με αυτό, αλλά καταλαβαίνω και αυτή την προσέγγιση. Εγώ την καταλαβαίνω, πειράζει που την καταλαβαίνω αυτή την προσέγγιση. Με κοιτάς εμένα έτσι, σαν το ροφό. Εντάξει, όχι, έχεις δίκιο. Πρέπει να ηρεμήσω λίγο. Τι έχεις πάθει σήμερα? Όχι, μα κακό μεταχειρίζεσαι. Εντάξει, θα σταματήσω. Λοιπόν, προχωράμε στον Νίκο τον Πατσίμα και τους Ρουαμάτ. Λέγεται έτσι, πιστεύεις? Πολύ σκάκι γενικά. Ναι, παιδί μου, ο Μπαρτζόκας έχει κάνει σχολή, σου λέω. Τι κακό είναι αυτό. Ναι, ναι. Δεν θα κάνω το σχόλιο που μου έρθει στο κεφάλι. Θα το καταπιώ, γιατί μου λένε όλοι ότι πρασινίζω και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν να σου πω κάτι, αυτοί είμαστε, δηλαδή μην βάζετε να πούμε φίλτρα, άμα θες πες το. Μπορεί αυτός εδώ πέρα να είναι σε φάση ότι βγάζουμε ρουά μάτσο αντιπάλους μας. Τι να κάνουμε τώρα άμα θέλει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο, μην προτρέχουμε. Okay. Καλησπέρα σας παιδιά, ονομάζομαι Πατσιμάς Νίκος και είμαι από τους ρουά μάτ. Καλή αρχή, εύχομαι και καλή σεζόν σε όλες τις ομάδες. Εμείς καινούργια ομάδα. Στόχος μας είναι όσο μπορούμε να ανέβουμε για πρώτη χρονιά σε βαθμολογία. Αν και εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί είμαστε όλοι καινούργοι μέσα στην ομάδα. Οπότε μέχρι να το βρούμε θα μας πάρει λίγο χρόνο. Πως όσο τα πάμε αρκετά καλά, πιστεύω για αρχή, θα δέσουμε σιγά σιγά και βλέπουμε. Τώρα το όνομα της ομάδας πώς προέκυψε? Όλοι Παναθηναϊκοί είμαστε. Εμείς πηγαίναμε για άλλο όνομα, για σκακιστές. Παρ' όλα αυτά ήταν ήδη πιασμένο, οπότε έπρεπε να το παίξουμε λίγο παράλληλα με κάτι με σκάκι. Οπότε το αφήνω σε φαντασία σας από πού προέκυψε το όνομα. Και για να δώσω κάποιο hint, σίγουρα βοήθησε στην επιλογή του ονόματος ένας coach κάποιες αντίπαλης ομάδας. Αυτά από μένα και πάλι καλή σεζόν να έχουμε.
Τι κουβάμε πήγε, ρε. Είδες. Προτρέξαμε. Ξεκίνησε, είμαστε όλοι Παναθηναϊκοί, αλλά... Δεν ξέρω. Κόπηκαν τα φτερά μου εμένα τώρα, μίλα. Απογοητεύτηκε πολύ να ξέρει. Λοιπόν, μ' αρέσει στην αρχή η στροφή που κάνει. Πάει, μπαίνει επιθετικά πολύ και μετά το γυρνάει και στρίβει. Κάνει ένα... Λες και βλέπεις ρο, κάτι που δεν θες να δεις ένα στενό και γυρνάς πίσω και φεύγεις κατευθείαν από την άλλη. Έτσι αλλιώς εγώ. Που ξεκινάει ότι θέλουμε καλά αποτελέσματα, αλλά βρισκόμαστε πρώτη φορά στο γήπεδο και να δούμε αν θα βρεθούμε κατά σχεδιά. Αυτό εννοείς, ναι. Έκανε τη γύριση την πιφτέκα. Ναι, ναι. Έκανε χλουπ και ναι. Μας τη γύρισε. Εγώ θέλω να κάνω κάλεσμα και να πω ότι σταματήστε να εξυμνείτε επιτέλους τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Εμείς μπορούμε να πείτε την ομάδα Σουλτάνη. Θα μπορούσατε. Σουλτάνη. Ή ταβερνιάριδες, όπως λένε τον κάτοχο της Ευρωλίγκας. Γενικότερα αντίπαλα σωματεία. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Ωραίο όνομα. Δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Έτσι. Δίνω ιδέες, παιδιά. Όποιος θέλει να αλλάξει φήμη κάποια στιγμή, μπορεί να πάρει τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν αλλά όχι φέτος. Όχι. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι. Από το καλοκαίρινο και μετά εννοώ τώρα. Μην στείλετε κανένα μήνυμα το Δεκέμβρη. Ναι, ναι, όχι, όχι. Μιλάμε για κάποια άλλη σεζόν. Εγώ απλά τα αφήνω να αιωρούνται στον αέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους Hornets και τον Γιάννη Μαραβελάκη. Ήτανε. Η Πασοκλαχώμα City Thunder. Έλα! Αυτή είναι. Ναι, σταμάτησε να είναι Πασοκλαχώμα Γιατί? City. Γιατί ρώτα τους, δεν ξέρω. Και έγιναν οι Hornets. Εντάξει. Καλησπέρα, είμαστε οι Hornets. Είμαστε από τη Νέα Πέραμο. Η ομάδα αυτή φτιάχτηκε για να έρθουμε στο μπασκετάκι και να περάσουμε όμορφα. Σκοπός μας είναι να είμαστε άκρως ανταγωνιστικές στις πιο παλιές ομάδες και να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε τον μπάσκετ. Να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες καλή χρονιά, με υγεία. Εμείς ήμασταν άτυχοι, χάσαμε τον αρχηγό μας νωρίς. Να του ευχηθούμε περαστικά και σιδερένιος και γρήγορα δίπλα μας. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και πολύ μπάσκετ. Ο πρώτος που μας λέει από που είναι η ομάδα, το είπε κατευθείαν Νέα Πέραμο. Μακριά είναι η Νέα Πέραμος. Ναι. Να μην λέμε τώρα. Έτσι, σημαντικό, σωστό. Έχουμε ομάδες που έρχονται Χαλκίδα, Τζιά, Οροπό, τώρα Νέα Πέραμος. Δείχνει ότι έχουν θέληση. Ότι ρε παιδί μου, αν θες να κάνεις το χόμπι σου, αν θέλεις να κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς, και ας είναι ένα ερασιτεχνικό άθλημα, πρωτάθλημα, οτιδήποτε θέλεις πες το, θα βρεις τον τρόπο και θα το κάνεις. Δεν μας είπε που προέρχεται το όνομα Hornets. Εντάξει, φανταζόμαστε νομίζω. Ναι, εντάξει, εγώ τον άκουσα πολύ χαμηλό τώρα, δεν τον άκουσα για κόρνα, γενικότερα. Εγώ λέω πιο NBA. Όταν ακούς Hornets, ναι ρε παιδί μου, όταν ακούς Hornets φαντάζεσαι κάποιον να πει θα είναι φασαριόζος, θα κάνει τέτοια πράγματα. Είχαμε παλιά και κάποιους Hornets, οι οποίοι ήταν άστα να πάνε, ήταν... Hornets. Ναι, με όνομα και πράγμα. Αυτά αυτή φανήκαν λίγο πιο low profile. Περαστικά να πούμε κι εμείς τον αρχηγό. Ρε παιδιά, πότε προλάβατε και τραυματιστήκατε? Παίζουμε ένα μήνα. Πραγματικά εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό για κανέναν από εσάς. Να επιστρέψετε γρήγορα για να ευχαριστηθείτε και να παίξετε μπασκετάκι και τα σχετικά. Έτσι. Συνεχίζουμε με Στέφανο Τοπάλι και Super Tonic. Ονομαζόμαστε Super Tonics. Το όνομα προέρχεται από την αγαπημένη βραδινή συνήθεια που είναι να βγαίνουμε και να πίνουμε gin tonics, αλλά είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο μπασκετικό και εκεί μπήκε το super. Η ομάδα δημιουργήθηκε από μια παρέα φίλων, όλοι γνωριζόμαστε λίγο πολύ πολλά χρόνια. Μας άρεσε το μπάσκετ, μας άρεσε ακόμα πιο πολύ οι μπύρες μετά το μπάσκετ, οπότε πάμε να το συνδυάσουμε. Ο βασικός στόχος είναι τα playoffs. Και μετά από εκεί, γιατί όχι να μην πάρουμε και το πρωτάθλημα. Και το πεπόνι και το μαχαίρι. Και το ένα και το άλλο. Το σούπερ, πού κολλάει με τον μπάσκετ? Στο σούπερ μάρκετ. Εκεί κολλάει. Δεν κατάλαβα. Το τόνικ το ακούω, ναι. Το τζιν τόνικ το ακούω. Το σούπερ δεν... Εντάξει. Μπορώ να σκεφτώ κάτι το οποίο... Ούτε εγώ, αλλά μια χαρά, εντάξει.
Αν μπορεί να μας βοηθήσει ο φίλος να μας λύσει την απορία, είμαστε εδώ πέρα. Γράψτε μας στα σχόλια. Με ποια λογική το σκεφτήκατε, το σούπερ. Είναι και έβυχο. Μπορεί να το κάνει έτσι σούπερ το Nick. Ή μπορεί να είναι από το Super Sonics. Και να κάνει και καλά λογοπαίγνιο. Παίζει γι' αυτό. Δεν πείθαμε. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Προσπάθησα. Ωραίες εμφανίσεις κι αυτοί. Μοιάζουν λίγο με τις περσινές των Piranhas. Αυτό το είναι ροζ μπλε. Πολύ ωραία, δηλαδή ωραίο design. Είσαι φίλος του ροζ γενικά. Είμαι φίλος των ωραίων εμφανίσεων. Α. Λοιπόν. Και του ροζ, αλλά και των ωραίων εμφανίσεων. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τα μπαρμπούτια. Με έναν από τους 48.000 κουτσόγιοργες που έχει αυτή η ομάδα. Ναι, ναι. Μάλλον είναι ο Γιάννης. Πλάκα κάνω, ο Γιάννης είναι. οποίος... Δεν ξέρουμε ποιος Γιάννης, ναι, αν είναι πολύ Γιάννης. Ναι, 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 όχι. Είναι ένας κουτσόγιοργος Γιάννης από τους 58.000 που έχουν τα μπαρμπούτια. Εμείς νομίζαμε ότι τα μπαρμπούτια είναι από το γνωστό παιχνίδι. Έτσι. Με τους πεσούς. Με τους πεσούς. Αλλά όχι. Όχι. Είναι εδώ να μας διαψεύσει και να μας εξηγήσει από πού έρχεται το όνομα. Καλησπέρα σας, είμαστε τα Μπαρμπούτια. Το όνομά μας προέρχεται από δύο συνθετικά, το Μπαρ και τα Μπούτια, που είμαστε λάτρεις και των δύο. Οπότε αν σε αυτή την εξίσωση βάλουμε και την αγάπη μας για τα τυχερά παιχνίδια, νομίζω μπορείτε εύκολα να καταλάβετε πώς προέκυψε το όνομά μας. Τώρα η ομάδα δημιουργήθηκε πριν δύο καλοκαίρια, μεταξύ σοβαρού και αστείου, θεωρώ πως οι περισσότερες ομάδες. Είχαμε βέβαια και το κίνητρο να ξανασχοληθούμε με το μπάσκετ ενεργά, οπότε τρέξαμε τις απαραίτητες διαδικασίες. Αυτό που μας ξεχωρίζει σαν ομάδα είναι η δυναμική μας κερκίδα, που με το τύμπανο, τα συνθήματα και τις μπύρες της μας απογειώνει. Οπότε στόχος μας είναι να παίζουμε όσο πιο ωραίο μπάσκετ γίνεται για να γουστάρουμε και εμείς και οι οργανωμένοι μας. Και από εκεί πέρα εννοείται στοχεύουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε. Καλή σεζόν να έχουμε, με υγεία. Mr. Μπούτιας likes this post. Έτσι. Πες μου εσύ, αφού σε βλέπω, είσαι έτοιμη. Όταν λέει έχουμε κοινό, εσείς θα φανταστείτε τώρα τύπου 4-5 άτομα που είναι φίλοι. Τα κλασικά. Έρχονται με εκτυπωμένα χαρτιά, τα οποία πάνω γράφουν τα συνθήματα. Έχουν κανονικό τύμπανο, κανονικό τώρα πέταλο, και έρχονται με καφάσια μπύρας. Έχουν minimum 15-20 άτομα στην κερκίδα και κάνουν πανικό. Ξέρεις τι περιμένω, να μπουν play-off. Φαντάστε θα γίνει. Να πάνε τίποτα top 16 και δεν θα έχουμε χώρο να σας βάλουμε. Θα πρέπει να μοιραστείτε στο πρώτο ημίχρονο η μισή, στο δεύτερο ημίχρονο η άλλη. Θα βρούμε ένα γήπεδο να τους χωρέσει όλους. Έτσι. Δεν θα χαλάσουμε εμείς το content της διοργάνωσης. Βασίλη, τι είναι αυτά που λες. Έχεις δίκιο. Ένα καλό. Το νομίζω. Δημιουργούν φοβερή σύγχυση στον αντίπαλο. Τα συνθήματα είναι όλα εφάνταστα, δηλαδή, okay, έχουν πάρει συνθήματα από ομάδες κανονικές που υπάρχουν, Ηρακλής, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και τα σχετικά. Τα έχουν φέρει στα μέτρα τους, έχει γίνει δουλειά. Ναι, ωραίο, έχει ωραίο. Γίνει... Μεράκι. Έχει γίνει η διαδικασία, δεν σου λέω. Δεν έρχονται απλά οι άνθρωποι να ρίξουν τον ιδρώτα τους έτσι, χωρίς λόγο και αιτία. Έτσι, ωραίο. Και είναι πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι θα τους δούμε στα play-off. Στα play-off. Αν υπομονώ. Δηλαδή, δέσαι τη ζώνη σου. Ωραία, δέσαι. Κάπου το έχω ξανακούσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Βλαχόπουλο Αλέξανδρο και Portland Fail Blazers. Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος των Portland Fail Blazers. Παίρνουμε πρώτη φορά μέρος σε ένα τέτοιο τουρνουά. Περισσότεροι από εμάς νομίζω δεν συμμετείχαν και σε κάποιο άλλο τουρνουά. Ουσιαστικά είμαστε δύο διαφορετικές παρέες και γνωριζόμαστε τώρα μέσα στο γήπεδο. Το όνομά μας προέκυψε από το ότι μας άρεσαν πολύ οι εμφανίσεις του Portland, οπότε είπαμε να το συμπληρώσουμε και τα δικά μας στοιχεία για να το κάνουμε λίγο πιο αστείο. Το διασκεδάζουμε, μας αρέσουν τα γηπεδάκια και γενικά θέλουμε να πηγαίνουμε όλο και καλύτερα.
Λάλατο. Πού παίζουν συνήθως? Παντού. Ναι, γύρω-γύρω. Εντάξει. Δεν έχουν τόπο, δεν έχουν λίγο. Ευχαριστούμε και για, για τα γήπεδα. Και αυτό γενικά μας ευχαριστούν σήμερα πολύ. Ότι πήρε το όνομά τους. Πήραν το όνομά τους από τις εμφανίσεις μιας ομάδας. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει. Έχουν ωραίες εμφανίσεις και η Portland, αλλά νομίζω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά συνήθως λες ότι θέλω να κάνω μια εμφάνιση, μια μακέτα κι εγώ και να μοιάζουν οι εμφανίσεις μας με τους Portland. Να βάλεις και το όνομα. Να βγάλω όνομα, γιατί μου αρέσει. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Ωραίο, ωραίο, εντάξει. Το ακούσαμε και αυτό. Έτσι. Χτύπησα το χέρι μου. Συγγνώμη, χτύπησα το χέρι μου στο τραπέζι για να καταλάβετε ότι έγινε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Πάρης Βούτας από τους Bricklayers μας λέει. Καλημέρα ή καλησπέρα και από εμάς, τους Bricklayers. Είμαστε κι εμείς μία από τις πολλές καινούργιες ομάδες της διοργάνωσης. Γενικότερα είμαστε μια καινούργια ομάδα. Άρχισαμε να παίζουμε όλοι μαζί μεταξύ μας το περασμένο καλοκαίρι πριν λίγους μήνες από τον Ιούνιο. Σχετικά με το όνομά μας είναι ένα λογοπαίγνιο όπως καταλαβαίνετε, το οποίο προέρχεται από τη λέξη Bricklayers που σημαίνει στα ελληνικά τουβλατζής και προετοιμάζει τη διοργάνωση λίγο πολύ για τα τούβλα που θα δει από την ομάδα μας. Τώρα σχετικά με τους στόχους της ομάδας, δεν θα γίνω γραφικός λέγοντας πολλά, γιατί έχω κάνει το scouting μου και ξέρω ότι άμα μιλήσω για κούπες και πρωταθλήματα θα μας κοροϊδέψει η Κλιγερία και ο Βασίλης, οπότε θα το αποφύγω. Επίσης μίλησα για κούπες και για το ότι μας υποτίμησε το μπασκετάκι που μας έβαλε στην Development 2 στην πρώτη συνέντευξη τύπου πριν τον πρώτο αγώνα και καταλήξαμε να χάνουμε, οπότε μας μάτιασα λίγο. Ενώ στο δεύτερο αγώνα που ήμουν λίγο πιο προσγειωμένος συνέντευξη τύπου πήραμε την πρώτη μας νίκη. Επομένως θα αποφύγω να πω πολλά σχόλια για τους στόχους μας. Θα πω μόνο ότι πιστεύω πολύ στην ομάδα μας και στο roster που έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε, ότι λίγο πολύ μπορούμε να πάμε και θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Θα δώσουμε σε κάθε αγώνα το 100% των δυνατοτήτων μας και γενικότερα από εκεί και πέρα θα το δείξει ιστορία και ο χρόνος μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε βαρκέ. Καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες και σε όλο το πεδίο του μπασκετάκι που βοηθάει να γίνει το πρωτάθλημα πραγματικότητα. Αυτό το μικρόφωνο πίσω σε εσάς, Λιγερία και Βασίλη. Πώς τους είπα? Μπρικ. Άκου, άκου. Επειδή είμαι ρίστικος λίγο σήμερα, θα το διορθώσω. Είπε μετά, μπερδεύτηκε με τον Bricklayers που είναι η έμπνευση του Μπλατζίδε. Αλλά λέγονται Bricklayers, εντάξει, μια χαρά. Ένα καπά. Συγγνώμη. Τώρα, εγώ με τι μούτρα να σχολιάζω που. Πες, είπα λάθος το όνομα. Τέλος πάντων, θα πω, μήπως τελικά δεν κάναμε λάθος που σας βάλουμε στην T2. Είναι μια απορία που θα μπορεί να αιωρείται στην ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, δεν θέλουμε να κόβουμε τα φτερά σε κανέναν. Μπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε, αρκεί να είστε έτοιμοι να δεχτείτε και τα σχόλια μετά. Οπότε, αν θέλετε να πείτε ότι θα πάρετε πρωτάθλημα, μπορείτε να το πείτε. Από εκεί και πέρα, αφήστε το πάνω μας. Βασίλη μου. Αυτό είναι το ψωμάκι της Κλιγερίας, ξέρετε. Από αυτά τρέφεται. Από αυτό θέλει. Περιμένει κάθε εβδομάδα, σας έχει σημειώσει, έχει φτιάξει ένα τετραδιάκι που γράφει. Ποιοι έχουν πει πρωτάθλημα? 1, 2, 3, 4, 5. Και όταν χάνεται, είναι στο γραφείο της με τη γάτα της και κάνει. Χάσανε αυτό τώρα. Θα το πω την επόμενη φορά. Ένα βήμα πιο μακριά από το πρωτάθλημα. Ναι. Επίσης, να πω ότι είμαστε σκαριά να φτιάξουμε καινούριο γήπεδο. Οπότε, εάν θέλουν οι τουβλατζίδες να βοηθήσουν και να. Να μείνει γίνουν, κάτι, ρε παιδιά. Να γίνουν χρήσιμοι τέλος πάντων. Να μείνει κάτι. Να μείνει κάτι πίσω, θα τους στείλουμε ένα τηλέφωνο. Έτσι. Να ακολουθήσουν και να έρθουν να δώσουν το 100% του εαυτού τους. Έτσι. Λοιπόν, Οκλαχώματα και Γιάννης Κορίνθιος. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Κορίνθιος, αρχηγός από τα Οκλαχώματα. Η ομάδα φτιάχτηκε με σκοπό να παίζουμε σε κλειστά γηπεδάκια και γενικά για όλη αυτή την εμπειρία του κλειστού αγώνα. Το όνομά μας προήρθε από λογοπαίγνιο, από ομάδα του NBA και ο σκοπός μας είναι να σηκώσουμε την κούπα.
Το κόψε απότομα. Είπε το σημαντικό. Ήταν period. Ήτανε, ναι. Θα σηκώσουμε την κούπα. Κλικ. Period. Ναι, ναι. Γεια σας. Δεν έχει κάτι άλλο. Τέλος. Υπάρχει σύνδεση με την Αμόκ. Έχω ακούσει. Είναι κολονιώτες σε πολιώτες, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, μην πέστε να με φάτε. Νομίζω λέω ότι είστε από τον κολονιώτα σε πόλια. Υποψιάζομαι. Είναι λίγο δύσκολο όταν από τα ανοιχτά πηγαίνει σε κλειστά να προσαρμοστείς το ίδιο εύκολα. Το ανάποδο σου λέγα, από τα κλειστά στα ανοιχτά. Ρε παιδί μου, είναι μια γενιά η οποία έχει μάθει. Είναι 40 πλάσι ναι. Περίπου οι άνθρωποι αυτοί. Όταν λένε ότι θέλουν να παίξουμε σε κλειστό. Φαντάζομαι. Δεν φαντάζομαι άνθρωπος πάνω από τα 35 να μην έχει ξαναπαίξει σε κλειστό στη ζωή του. Θεωρώ ότι έχουν μια άλλη έγκλη λίγο τα ανοιχτά. Ναι, ναι. Ένα άλλο vibe, μια άλλη. Είναι μια είναι, άλλη. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μιλάμε τώρα σε κανονικές συνθήκες. Δεν μιλάμε τώρα να έχει αέρα ή δεν ξέρω τι. Ναι, είναι ναι. Μια συνθήκη. Είναι άλλο πράγμα τελείως. Εσύ παίρνεις, πού είσαι και θυμητής. Είναι άλλο πράγμα. Σου λέω είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει σχέση. Προτιμώ το ανοιχτό για λόγους γενικότερου vibe. Αλλά το κλειστό είναι πολύ πιο safe. Δηλαδή και από άποψη τραυματισμών και από άποψη πολλών άλλων παραγόντων είναι καλύτερο. Απλά το κλίμα αυτό το ανοιχτού δεν το έχεις. Θα πάρουν πρωτάθλημα. Είναι καλή. Είδα στον πρώτο μάτς πάρα πολλά κλεψίματα. Οπότε στις χαμηλές κατηγορίες, εγώ το λέω αρκετά χρόνια, ότι είναι ένα πολύ καλός τρόπος αυτός προσέγγισης. Δηλαδή να πιέζεις, να κλέβεις, να πας στον ευνηδιασμό, να τελειώνεις φάσεις, να βάζεις πολλούς πόντους, να τελειώνεις τη δουλειά. Να δούμε. Εγώ έχω άλλη ομάδα στο μυαλό μου, θα την πούμε στις προβλέψεις κανονικές. Εδώ είμαστε, Γιάννη. Για να δούμε. Λοιπόν, στον επόμενο, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορεί με να βαριά μπει... καρδιά, ναι, δυστυχώς. Πραγματικά τώρα όρια καβουρκώνω. Δεν μπορεί να μπει η εισαγωγή για να μην μας κόψουνε. Οπότε, όχι, λέω... Όχι, 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 πάμε. Να ακούσουμε το ηχητικό. Θα την κάνουμε εμείς την εισαγωγή για να καταλάβουν... Εγώ δεν συμμετέχω. Για να καταλάβουν για ποιους μιλάμε. Βασίλη, θα δώσω το παλμό και θα πάμε μαζί. Όχι, δεν συμμετέχω, το ξεκαθάρισα. Δεν σε ρωτάω! Λοιπόν, 1, 2, 3. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα, ατρομητή! Καταλάβατε όλοι για ποιους μιλάμε. Λέστε το cringe αυτή τη στιγμή. Καταλάβατε όλη την αναμίγα της Εμπολίτας. Τα παιδικο-εφηβικά μας χρόνια σκυρτίσανε μέσα μας. Και πάμε να ακούσουμε τον αρχηγό, τον Νίκο τον Παυλόπουλο, τι μας λέει. Ατρόμητη ή Σεμπολίτας. Ναι, καλά ακούσατε, Σεμπολίτας, που σημαίνει μικρά γκρεμμύδια στα ισπανικά. Γιατί επιλέξαμε αυτό το όνομα. Επειδή κάθε φορά που παίζουμε, κάνουμε τους αντιπάλους μας να κλαίνε. Σεμπολίτας λοιπόν. Το όνομα το εμπνευστήκαμε από την αργεντίνικη ποδοσφαιρική σειρά που βλέπαμε όλοι μικροί στην τηλεόραση. Η ομάδα μας είναι καινούργια στο μπασκετάκι. Πρώτη χρονιά κατεβαίνουμε στην κατηγορία Evolution και δημιουργήθηκε από μια παρέα φίλων που αγαπάμε όλοι τον μπάσκετ. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να δείξουμε σε όλους ότι τα Σεμπολίτας μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά κρύβουν πολύ δύναμη μέσα τους. Καλή σεζόν να έχουμε. Γιατί έπρεπε να μας πεις τη μετάφραση, να μας ξενερώσεις. Μικρά κρεμμύδια. Ναι, αλλά δεν έδωσε καλή πάσα. Ναι. Γιατί κάνουμε τις πάλι να κλαίνε. Χαχα, καλό, ε. Ναι, σε βερλίνικο. Μ' άφησες μόνιμο όμως την εισαγωγή. Ναι, σου ξεκαθάρισε ότι δεν το κάνω. Βασίλη, δεν θέλω να ντρέπεσαι. Να κάθομαι τώρα να τραγουδάω. Μια οικογένεια. Ακούστε να δείτε. Ποιο θα τα ακούσει, δηλαδή. Ασχολείται κανεί, εμεί το ακούμε. 450 φορέ ο καθένα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το vibe χωρίς το ηχητικό πέφτει λίγο. Αλλά εμείς που έχουμε ακούσει το ηχητικό καταλαβαίνουμε λίγο τη φασούλα. Εγώ τους αγαπάω, αυτός είναι φίλοι μου. Ναι, ναι, αλήθεια αυτό που λέει. Έχουν βάλει την εισαγωγή κατευθείαν από τη σειρά το intro. Δεν μπορούσαμε να το βάλουμε, είπαμε. Αλλά προσπαθούμε να σας περάσουμε λίγο το vibe. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να σας κατέστρεψα τη σειρά εγώ μετά την εισαγωγή που έκανα. Θα δείξει. Ελπίζω όχι. Έκανα το καλύτερο μπορούσα, παιδιά. Συγγνώμη. Πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, Κώστας Αραϊδόνης για λογαριασμό των Lucky Warriors. Είμαστε οι Lucky Warriors. Αυτό είναι το όνομά μας.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σε αυτή τη λίγα, γιατί προσφέρει πάρα πολλά και γενικώ το μπασκετάκι είναι κάτι που προσφέρει διασκέδαση. Το όνομα βγήκε γιατί μεγάλο κομμάτι από τα παιδιά είναι από πρακτορία ΟΠΑΠ, οπότε στην ουσία το Λάκι κολλάει με τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ. Και το Warriors για δύο λόγους, γιατί πρώτον εγώ που το έβγαλα το όνομα και δεν δέχομαι κανένα challenge, βασικά δέχτηκα αλλά το απέφυγα, γιατί μου αρέσουν οι Warriors στο NBA και πολύ απλά γιατί ο σπονσοράς μας, ας το πούμε, ο άνθρωπος που έχει τα πρακτορία, ο διοκτήτης, είναι από τη Σπάρτη, είναι από τη Λακωνία, άρα είναι καλύτεροι πολεμιστές της αρχαιότητας, Σπαρτιάτες, άρα Warriors. Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι, να διασκεδάσουμε βασικά και εννοείται να παλέψουμε ως Warriors, να τιμήσουμε το όνομά μας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της αγώνες. Βασικό πράγμα. Είμαστε χαρούμενοι όμως που είμαστε στο μπασκετάκι. Και Κιάδας αντιπάλους. Να πω εγώ. Μαύρος Κιάδας να σας φάει. Ωραία. Αυτή ήταν η εισαγωγή της Γλυκερίας. Εγώ θα σας πω ευχαριστούμε και εσά για τα καλά σας λόγια. Σταμάτα να κάνεις ευχαριστήρια. Μα συγγνώμη, κάθονται οι άνθρωποι και λένε καλά λόγια και να μην πούμε να ευχαριστώ. Εντάξει, εδώ μπορούμε να σχολιάσουμε. Μπορούμε να σχολιάσουμε ότι υπάρχει. Είναι boss ο τύπος. Θα πούμε, είμαστε warriors και δεν δέχομαι κάτι άλλο. Αλλά, ναι. Αλλά επειδή ήθελε να μην του λένε ρε φίλε, δεν μας αρέσει το όνομα της. Παιδιά, είστε Σπαρτιάτες. Δύο λόγοι. Θα κατέβουμε σαν πολεμιστές. Είναι τέλειο το warriors. Ποιος επίθη παραπάνω. Τους έπιασε από τον νόμο έτσι και τους λέει, ακούστε το, Lucky Warriors. Ναι. Και σιγά σιγά όλοι καταλάβανε ότι αυτοί είμαστε. Ποια από τις δύο αιτιολογίες επίθη παραπάνω? Οι Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες, ναι, και εμένα. 100%. Δηλαδή 100%. Το Warriors, δηλαδή μπορεί να το και με καμιά εμφάνιση Cavaliers κάμια φορά. Για να πω, οπ, τι κάνεις εδώ. Πάντως να πούμε ότι γενικότερα στον τζόγο, μια χαρά τα πάμε. Πρακτορία εδώ. Μια χαρά. Ω, είμαστε αρχόντες. Μέσα στο κλίμα. Δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, Κατσιαδράμης Νίκος και Rose Company. Καλησπέρα και από εμάς, The Rose Company. Το πώς φτιάχτηκε η ομάδα ουσιαστικά έγινε επειδή έπριζα εδώ και πολύ καιρό δύο φίλους να κατεβάσουμε μια ομάδα για μπάσκετ. Οπότε βρήκε ο καθένας 2-3-4 παίχτες και έτσι μαζευτήκαμε για να παίξουμε. Όσο για το όνομα, είναι ένας συνδυασμός που έγινε έτσι ένα βράδυ. Καταλαβαίνετε πώς γίνονται αυτά. Που συνδυάσαμε ένα κατάστημα που έχω στη Γλυφάδα, το The Rose Company, με 30 φύλλα ουσιαστικά, την ταινία The Company, και έτσι βγήκε το The Rose Company. Φυσικά μετά, λόγω του Rose, που φυσικά δεν σημαίνει Rose, αλλά κάναμε και μια Rose στολή και όλα καλά. Όσο για τους στόχους μας, πέρα από το προφανές, φυσικά να παίξουμε, να το χαρούμε, να διασκεδάσουμε και να γελάσουμε, φυσικά λόγω του επίπεδου που παίζουμε, περιμένουμε επίσημη πρόσκληση από το NBA να παρακολουθήσουμε δωρεάν τους τελικούς, μόνο και μόνο για το επίπεδο μπάσκετ που παίζουμε. Αυτά νομίζω. Ταπεινά. Ταπεινά, πάλι καλά. Δηλαδή, που να ανέβατε και το όνομα, ναι. Στο σβήσιμο, Μας ναι, άφησε το καλό για το τέλος. Τέλος, ναι, το γλυκό. Λοιπόν, μια παρένθεση. Όπως με ενημερώνει το Control, ήταν ο πρώτος, πώς μου το είπες, Διαμαντή, που έφερε αυτά τα βαλσαμωμένα τριαντάφυλλα που τα βάζεις μέσα στο βάζο και τα, και τα δίνεις, τα δίνουν οι Αμερικάνους χώρους που κάνουν. Δεν ξέρω αν ισχύει, έτσι μου είπανε, δεν ξέρω. Λέει, το συζητάγατε στο γήπεδο, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι το μαγαζί. Το μαγαζί, ναι, αν μπορεί να, άμα τα ακούτε, κάποιοι που μπορεί να θέλετε για τις κοπέλες σας και τα σχετικά. Έχουμε ακόμα. Rose Company και τα σχετικά. Έτσι. Για πάμε λίγο να σχολιάσουμε τον. Ήθελα να είναι στον όμιλο με μια ομάδα. Ποια? Του Γιάννη του Πέλεχα. Τους Κόπανους. Ναι, ναι. Η Rose Company. Ήθελα και να είχαμε τέτοιο. Αλλά δεν είναι κάτι, δεν πειράζει. Μπορεί να παίξουμε τα playoff. Δεν ξέρω. Α. Μπορεί. Ωραίο θα ήταν αυτό. Θα έχει πολύ φάση. Θέλω να είμαι εκεί. Άμα γίνει αυτό το μάτι, ζητάω από τότε να είμαι, από τώρα να είμαι εκεί. Για τελικό NBA πώς δουλεύεις? Εντάξει, φιλόδοξο. Δεν τις έχω δει. Δεν έχω δει. Δεν έχω εικόνα να σου πω. Αλλά μου αρέσει που το τέλος το πέταξε το δικό του. Γιατί έχει αυτή η πρόσκληση. Έχουν ακούσει, πιστεύω, το πρώτο. Και λένε τώρα έχουν πει πρωτάθλημα, κούπες, ανόδους κτλ. Να πούμε κάτι άλλο.
προτάθε τελικούς NBA. Πάρε να έχεις. Μπορεί να το πετάει στο τραπέζι σαν ιδέα ότι μπορεί κάποια στιγμή να θέλουμε να κάνουμε ένα giveaway. Είπαμε στο πρώτο επεισόδιο. Θα σας λέμε ότι θα κάνουμε, αλλά θα κάνουμε. Μπορεί κάποια στιγμή ο υπεύθυνος management και χορηγικών και τέτοιο Κωνσταντίνος Μαγκανιάρης να καταφέρει να βγάλει εισιτήρια για τον μαγικό κόσμο του NBA. Ωραία. Έτσι. Μια χαρά. Και να μπορέσουμε να του στείλουμε του τελικού. Δεν ξέρει ποτέ τι μα ξημερώνει. Δεν ξέρω. Θα μα πει αυτό. Θα είναι μέσα στους πρώτους επιλαχόντες. Σωστός. Έτσι. Βλέπει μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Αχιλέ Οικονομάκη και τους Flexers. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Οικονομάκης Αχιλέας. Είμαι ο αρχηγός και ιδρυτής των The Flexers. Είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα. Το όνομα βγήκε από το γυμναστήριο που έχω, Flex Zone. Και είμαστε μια παρά από αυτό το γυμναστήριο, οπότε και ανακαλύψαμε το όνομα, ήταν δύσκολο γενικά, είμαστε εφευρετικοί τύποι. Στόχος μας για το πρωτάθλημα είναι να συνεχίσουμε το σερί των νητών που έχουμε, να μην καταφέρουμε να πάρουμε καμία νίκη, όχι πλάκα κάνω. Είναι να φτάσουμε στο δυνατό σε πιο υψηλή θέση. Εντάξει, είμαστε μια νέα ομάδα ακόμα, σιγά σιγά βρίσκουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, ποιο στυλ μας ταιριάζει και προσπαθούμε να είμαστε όλοι ικανοποιημένα από χρόνο συμμετοχής μέχρι και προσπάθειες. Και πιστεύω θα έχουμε μια καλή πορεία μέσα στο πρωτάθλημα. Να πούμε πρώτα, περαστικά, γιατί χτύπησε ο αρχηγός στο χέρι. Είναι σιδερένιος να γυρίσει γρήγορα. Βασικό. Ωραία. Να σχολιάσω τώρα αυτό που θέλω. Γιατί μου το βάζεις από την αρχή. Να μην το πούμε, μα εκεί ήμουνα. Το είδα. Flex Zone. Φαντάζομαι έναν απέραντο καθρέφτη με 15 μπρατσωμένους τύπους να κοιτιούνται και να κάνουν διάφορες κινήσεις φλεξάροντας. Ναι, ναι. Εμένα αυτή η εικόνα μου δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω αν έχω συνοδοιπόρο. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Είναι γυμνασμένοι πάντως. Και αυτός ο αρχηγός είναι. Αφού είπαμε ήταν σε γυμναστήριο. Πώς θα ήταν. Επιβεβαιώνω δηλαδή τα λεγόμενά του. Πίστευα ότι θα είναι βέβαια από το φλεξάρο. Ναι, και γενικότερα εγώ έχω κουβαδιαστεί στα ονόματα. Δηλαδή από αλλού πιστεύω ότι προέρχονται, από αλλού έρχονται. Μια καλή πρακτική θα ήταν να σταθούμε να μιλάμε πρώτα και να μην προτρέχουμε. Αυτό επόμενο. Σωστά και αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις από πού έρχεται. Ναι. Αλλά η εικόνα των μπρατσομένων προς τον καθένα δεν θα πρόκειται να βγει από το κεφάλι μου. Έτσι. Συγγνώμη, παιδιά, εσείς μου τη δημιουργήσατε, να προσέχετε. Έτσι. Και φτάσαμε στο τέλος. Θα κάνουμε closing με τον Διονύση τον Φραγκογιάννη από τους Other Warriors. Παλιός γνώριμος επίσης ο Διονύσης, έπαιζε σε μια άλλη ομάδα που λεγόντουσαν Τεμπελχανάδες. Τεμπελχανάς, ναι, ναι. Δεν υφίσταται πλέον αυτή η ομάδα, έφτιαξε μια δικιά του. Πάμε να δούμε τι μας λέει. Καλησπέρα Βασκετάκη, είμαι ο Φραγκογιάννης Διονύσης και θα σας μιλήσω για τη νέα μας ομάδα, τους Athens Warriors. Η εισαγωγή δεν ήταν λίγο, γεια σας, έχετε 10 λεπτά να σας μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό. Διστάζω το αστιακή. Athens Warriors, επειδή είμαστε όλοι πολεμιστές και θα παλεύουμε για κάθε νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι για τη νέα σεζόν και ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να χτίσουμε μια ισχυρή ομάδα που θα αγωνίζεται με πάθος και συνεργασία. Θέλουμε να αναδείξουμε τα ταλέντα μας, να παρουσιαζόμαστε βελτιωμένοι σε κάθε αγώνα και φυσικά να διεκδικήσουμε την κορυφή στην κατηγορία μας. Εύχομαι καλή σεζόν σε κάθε ομάδα με όσο το δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς, ώστε να έχουμε μια ανταγωνιστική σεζόν από το πρώτο μάτς μέχρι και το τελευταίο. Νιώθω ότι κάνει συνέχεια αυτό που κάνει και ο Διαμαντής με τα δάχτυλά του που δείχνει. Διαφημιστικό σποτ. Ναι, ναι, ναι. Διαφημιστικό σποτ. Ευγενέστατος καταρχάς, να το πούμε. Καλά. Δεύτερον. Δεν μας έβρισε κανείς. Ευγενέστατος εννοώ στην επικοινωνία που είχαμε, αυτό εννοώ. Δεν μας είπε κανείς. Πηγαίνετε να. Μην βρει, ωραία. Έτσι. Όλοι πολύ ευγενικοί ήταν. Δεν ναι, είχαμε ναι. κάποιο. Αυτό όχι, σα σχολιάσω. Ήταν ευγενέστατο. Το πρώτο. Όλοι ευγενικοί είστε. Μην ακούτε τι λέει από εδώ το ο Βασίλης. Δεύτερον, σε σχέση με τις άλλες νέες ομάδες, εγώ πιστεύω ότι αυτοί έχουν, είναι ένα βήμα μπροστά γιατί δεν νομίζω ότι είναι τόσο νέα. Δηλαδή έχουν το know-how γιατί έχουν τη βάση από τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Έχουν ένα μικρό προβάδισμα για μένα. Είναι καλή ομάδα. Νεανικοί πολλοί με λύσεις που ξέρουν πώς να παίζουν. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει όταν τους είδα πρώτη φορά. Αμαζεύεται. Ναι, σημαντικό γι' αυτό. Γιατί νομίζω είναι λίγοι.
Εντάξει, εγώ τους, όταν τους πέτυχα ήταν, μπορεί να έκατσε η μέρα, δεν ξέρω, αλλά ας κάτι παραπάνω θα ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω τίποτα παραπάνω. Α. Λέω κάποια εικασία που θεωρώ ότι μπορεί να ισχύει, δεν είναι το εντάξει, παίρνω και εντάξει, πάνω μου. θεωρώ. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε έναν προσωπικά όλους εσάς που μπήκατε στη διαδικασία να μας στείλετε τα ηχητικά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω για αυτούς που δεν μας απαντήσετε καν να μας πείτε ότι δεν θέλετε ή δεν ξέρω τι, ότι σας περιμένουμε στη γωνία. Αμάν. Να ξέρετε. Γιατί αυτά είναι δανεικά, παιδιά. Και θα τα πούμε και σε μεταγενέστερα πόντ. Για σας τους υπόλοιπους. Εσείς που μας στείλατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το γυρνάει, παραγιά μου. Διπολική διδαραχή. Που βοηθάτε να κάνουν τη δουλειά τους δύο καθόλου εργάτες αυτής της διοργάνωσης. Έτσι, έτσι. Πώς μας φανήκανε τα δύο part, Βασίλη, εγώ πέρασα πολύ καλά. Μ' αρέσει αυτό το format που σχολιάζουμε και δεν είναι τόσο μπάσκετ το κεντρικό. Ναι. Είναι ωραίο. Καταρχάς, για να μπει σε μια διαδικασία να σχολιάσεις λίγο τα μπασκετικά δρόμενα, πρέπει να γνωριστείς. Ναι, έτσι. Σωστό. Σαν προσωπικότητες με τους άλλους και θέλουμε λίγο να τους μάθουμε και να δούμε από πού προέρχονται. Το κάνουμε συνέχεια, δεν είναι ότι το κάνουμε πρώτη φορά. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποιος είναι απέναντί μας, ενώ καθόμαστε σε μια γραμματεία, σε μια κάμερα, έχουμε μια σφύριχτα στο στόμα ή δεν ξέρω τι. Είναι πολύ βασικό. Δεν μας απογοητεύσανε. Όχι. Η δεύτερη φουρνιά ήταν λίγο πιο σφαζεμένη. Από την πρώτη, να το πούμε κι αυτό. Μας ανοίξαν τα μάτια οι περισσότεροι. Αυτά από εμένα. Μην ξεχάσετε αυτοί που θέλουμε τα συμπληρωματικά να μας τα στείλετε. Όχι, γιατί κάτι δεν θα ανεβάσουμε άλλο πάρτι, πρέπει να ξέρετε. Ναι, παιδί μου, γιατί δεν είναι ωραίο να αφήνει τα ανθρώπου με απορία. Όχι για κανέναν λόγο. Την γλυκερία συγκεκριμένα, εμένα αφήστε με. Δεν με πειράζει. Σα το παντρεύω. Εννοείς ότι δεν σε νοιάζει. Δεν με πειράζει αν θέλουν να κρατήσουν κάποιο μυστικό οι άνθρωποι. Δεν θα του βάλω το τσιγκιτό μαχαίρι στο λαιμό. Πες μου το όνομα που είναι. Εγώ δεν είμαι τόσο δημοκρατική. Θα ήθελα πάρα πολύ να με ενημερώσει κάποιο που με έχει αφήσει στο σκοτάδι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με τα δρόμενα του κυπέλου. Oh. Το οποίο ολοκληρώθηκε και έχουμε μία εικόνα γενικότερα για το τι θα δούμε, θεωρώ, από τις ομάδες στο πρωτάθλημα. Οπότε θα αναλύσουμε λίγο ποιοι όντως ήταν τα φαβορί, περάσανε, ποιοι πιστεύαμε ότι θα τους δούμε σε μια επόμενη φάση, δεν τα καταφέρανε και τα σχετικά. Οπότε θα έχουμε ψωμάκι και θα ξεκινήσουμε λίγο μπασκετικά. Για λίγο, μετά θα ξεκινήσουν οι συνεντεύξεις και τα καλέσματα, οπότε στολιστείτε, βαφτείτε πήγα να πω, ό,τι να είναι εγώ. Οπότε στολιστείτε, ξυριστείτε, κάντε γαργάρες μαλατών να ανακαθαρίσει φωνούλα σας, γιατί θα έχουμε πολύ πορεία. Εντάξει. Αυτά. Να περνάτε καλά και να παίζετε μπάσκετ. Πολύ μπάσκετ, φιλιά πολλά, τα λέμε στα παρκέ.